Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας και ένα πολύ καλό απόγευμα εύχομαι να έχετε όλοι σας. Στον απόϊχο του πολύ συζητημένου και πολύ αναμενόμενου δείπνου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, με τον Μουσταφά Κιτζή, χθες βράδυ. Μόνο δείπνο βέβαια κοινωνικού χαρακτήρα δεν ήταν και ο λόγος λέχθηκαν όλα. Και από πλευράς ΑΚΙΤΖΙ, αυτά που αναμένετο, ενεργειακά κλπ. Αλλά και οι προϋποθέσεις που είχε θέσει εξ αρχής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, τι συζητήθηκε στο ψεσινό δείπνο, θα τα δούμε με τους καλεσμένους μας σήμερα. Κάπως χλιαρό χαρακτηρίστηκε σήμερα το μενού, όπως και η διάθεση των δύο. Κάποιοι είπαν ότι ήταν σε πολύ καλό κλίμα, εντάξει δεν αναμέναμε να... απέξουν και πάτσους, αλλά δεν ήταν, οι πληροφορίες λένε, και τόσο καλό το κλίμα. Και ο μοναδικός λόγος ήταν διότι, όπως αναμένετο, επαναλαμβάνω, ο κατοχικός ηγέτης έθεσε θέμα και για τα ενεργειακά και για χρονοδιαγράμματα και διάφορα άλλα. Δόθηκε πράσινο φως βέβαια για αποστολή νέου απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κυρίου Κουτέρες, στην Κύπρο. Η νέα απεσταλμένη μάλλον φαίνεται ότι θα είναι, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επισήμως, αλλά η επικρατέστερη είναι η κυρία Ρόσμαρι Ντικάρλο. Να αναφέρουμε ότι στις 6 ώρα Κύπρου είναι προγραμματισμένη και συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την Πρωθυπουργό της Βρετανίας, την κυρία Τερέζα Μέι. Και να σας πω και μια είδηση, εντάξει δεν είναι ανησυχητική, αλλά έγινε αναφορά σήμερα, υπάρχει μια είδηση ότι αστεροειδής σε μέγεθος γηπέδου ποδοσφαίρου πέρασε ξυστά από την Γη, ψες. Δεν δόθησαν εικόνες μέχρι αυτή την ώρα, αυτούσιες, ήταν μόνο από αρχείο εν πάση περιπτώσει. Από πολλούς κρίθηκε πράγμα μάλλον ανησυχητικό, κοτζάμ NASA και διάφορα άλλα δεν το είχαν προβλέψει. Έτσι για να θυμόμαστε πόσο αδύναμοι είμαστε όλοι και ολόκληρος ο πλανήτης στη φύση. Και δεν ξέρω αν ήταν και τυχαία, κυρία μου, κύριε, ο αστεροειδής την νύχτα του δείπνου, μετά που 10 μήνες βρεθήκαν Αναστασιάδης Ακχιντζή, είπαν από είδαν πολλοί δηλώσεις, αντιδηλώσεις. Ζήρε να τη φάμε και από τον αστεροειδή. Ήταν παραγγελία, θέλει να πεις, Δημήτρη. Ήταν παραγγελία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν προειδοποίηση. Καλωσορίζω Ονούφριο Κουλά, βουλευτή Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Κουλά, καλησπέρα. Καλωσορίσατε. Καλό απόγευμα. Κώστας Κώστα, βουλευτής ΑΚΕΛ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Έφη Ξάνθου, αντιπρόεδρος κινήματος οικολόγων Συνεργασία Βοητών. Κύριε Ξάνθου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Και Γιώργος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Συμμαχίας Πολιτών. Κύριε Θεμιστοκλέους, καλησπέρα και σε εσάς. Καλό απόγευμα σας και στους ακροάτες σας. Έχουμε καλέσει εκπροσώπους από όλα τα κόμματα όλη αυτή τη βδομάδα, έτσι για να συζητάμε τις εξελίξεις. Προτείνω να δούμε τι δήλωσε όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ΨΕΣ. Μετά την αποπεράτωση, την ολοκλήρωση του δείπνου, καταφθάνοντας στο Προεδρικό. Να δούμε τις δηλώσεις και θα έρθω στα σχόλιά σας και τις επισημάνσεις σας. Μια δίωρη τέταρτη συνάντηση πρόσωπο με τον κύριο Ακχιντζή, κατά την διάρκεια της οποίας με πολύ ευθύτητα αλλά και πραότητα έχουμε διεξέλθει των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται, της προοπτικής ενός νέου διαλόγου. Διαπιστώσαμε τις διαφωνίες που υπάρχουν. Έχω επαναλάβει ότι από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από εκεί όπου είχε τερματιστεί ο διάλογος στο Grand Montana τον Ιούλιο. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο ίδιος, όπως και δεν αποκλείσε κανένας το ενδεχόμενο, εάν ο Γενικός Γραμματέας επιθυμεί να αποστείλει κάποιον προσωπικό απεσταλμένο προκειμένου να διερευνήσει τις πιθανότητες επανάληψης ενός διαλόγου με κύριο θέμα
της παραμέτρους του Γενικού Γραμματέα να επισυμβεί. Νιώθω ότι είχε εντοπιστεί κοινό έδαφος σε αυτήν τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, διότι ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες οι δηλώσεις που γινόταν το τελευταίο διάστημα. Αν θεωρείτε κοινό έδαφος την διαπίστωση ότι και οι δύο πλευρές εμένουν στις θέσεις τους, αυτό ήταν ένα. Κύριε Πρόεδρε, επέμενε ο κύριος Ακιντζή στο θέμα της δημιουργίας Τεχνικής Επιτροπής Δικοινοτικής για το θέμα του φυσικού αερίου. Ήγερε το θέμα, αλλά γνώριζε εκ των προτέρων την στάση μου και ως εκ τούτου δεν επήρε πολύ χρόνο η επανάληψη της θέσης ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή να τεθεί στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων κάτι ανάλογο, είτε αναβολή δηλαδή του ενεργειακού προγράμματος, είτε και μειχτής επιτροπής κλπ. Άρα, κύριε Πρόεδρε, ως αποτέλεσμα μπορεί να μην ανακοινώθηκε κάτι, αλλά οι δύο πλευρές ουσιαστικά συμφωνήσετε να μην φέρετε ένσταση εάν υπάρξει είτε ο διορισμός του απεσταλμένου, είτε προχωρήσετε όπως περιγράψατε προηγουμένως. Μπορεί να συμβεί δηλαδή μια διαδικασία βολιδοσκόπησης. Ναι, δεν αποκλείεται αυτό. Έγιναν αναφορές στις υφιστάμενες διαφορές κατά πόσον η μια πλευρά εμένει εις εκείνα τα οποία υποστηρίζει και η άλλη σε εκείνα τα οποία υπεστήριξαν. Αλλά εν λεπτομερία διάλογος ή διαπραγμάτευση δεν υπήρξε. Έχουμε μιλήσει ότι μέχρι την 1η Ιουλίου ενδεχόμενα το οδόφραγμα της Δερίνιας να παραδοθεί και περί τα μέσα Σεπτεμβρίου το οδόφραγμα που συνδέει τον το Λεύκα με το Απλίκη. Άρα θα αρχίσει μια περίοδος προπαρασκευής εκ νέου, κύριε Πρόεδρε, ή θα είναι μια περίοδος στασιμότητας ή απραξία. Εξαρτάται από τον Γενικό Γραμματέα, εάν και κατά πόσον θα αποφασίσει να αποστείλει κάποιον για διερευνητική αποστολή. Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ΨΕΣ μετά την ολοκλήρωση του δείπνου με τον Μουσταφά Ακιντζή. Και περνάω στους καλεσμένους μας. Γραπτός, ωστόσο, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Η Αλήθεια Κέι σε Facebook και Twitter και τηλεφωνικός στο 25-245-111. Κύριε Κουλά, οι δικές σας επισημάνσεις. Επιβεβαιώνετε ότι οι προσδοκίες ήταν χαμηλές. Εντάξει, έγινε μια συνάντηση. Ο καθένας είπε τα δικά του. Ήγηρε όμως το θέμα ξεκάθαρο ο κύριος Ακιντζή των ενεργειακών. Από την άλλη όμως και την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος είδε τις τεχνικές επιτροπές. Όλα αυτά λένε, δείχνουν ότι αναμένουμε επαναδιαπραγμάτευση, επανέναρξη μάλλον των συνομιλιών. Δεδομένης και της αρνητικής στάσης θέλετε της Τουρκίας, των προκλήσεων και όλα αυτά και τα όσα εκτείνονται και στην ΑΟΣ αλλά και στη Συρία δίπλα. Μήπως πρέπει να περιμένουμε λίγο για επανέναρξη των συνομιλιών και το θέτω αυτό και στους τέσσερις σας. Εδώ έχουμε τόσα και τόσα ανοιχτά μέτωπα και συζητάμε ακόμη για άνοιγμα οδοφραγμάτων δευτερευούσης σημασίας ίσως. Σας μεταφέρω έτσι και προβληματισμούς και ενστάσεις που είχαν άλλα πολιτικά κόμματα. Θετικά θεωρώ που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν μετά από 9 μήνες. Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν τόσο έτοιμα τα πράγματα, ούτε το ανέμενε κανένας όμως, για επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Λέτε ότι φαίνεται να προετοιμάζεται το έδαφος για κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη νομίζω πως δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτα σίγουροι γι' αυτό. Θα συμφωνήσω ότι φαίνεται να προετοιμάζεται το έδαφος, αλλά πότε θα γίνει και αν τελικώς γίνει, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Το σημαντικό επίσης είναι ότι είχαμε την ευκαιρία ενώπιος ενωπίων και μπροστά στην κυρία Σπέχαρ να εκφράσουμε την ετοιμότητά μας για διαπραγματεύσεις από εκεί που είχαμε μείνει. Χωρίς όρους, χωρίς διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά που δεν αποδέχεται την διαδικασία. Διαβάζοντας και τις δηλώσεις του κυρίου Ακιντζή, λέει για αλλαγή της διαδικασίας. Δεν συζητά να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε. Και το είχε δηλώσει και παλαιότερα. Ναι, και παλαιότερα.
φαίνεται να ζητά αλλαγή τη διαδικασία. Φαίνεται να τίθονται όροι και προϋποθέσεις. Και χρονοδιαγράμματα. Όπως για παράδειγμα την ύπαρξη ενός χρονοδιαγράμματος. Όπως για παράδειγμα για το φυσικό αέριο, ο κύριος να μην λέει ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι τα κατεχόμενα θα έχουν μία δομή η οποία θα μπορούν να διαπραγματευτούν και να συνάψουν και συμφωνίες με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση. Αυτό ήταν και καινοφανές, δεν το είχα ξαναδεί στο παρελθόν. Άρα ουσιαστικά τίθονται κάποια καινούργια πράγματα από την τουρκοκυπριακή πλευρά που δεν ξέρω πόσο μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους. Ναι. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε αυτά που ήθελε να πει και θεωρώ πως πρέπει και αν και εφόσον τελικώς ίσως να πούμε ότι ακόμα ένα θετικό είναι ότι αποδέχονται και οι δύο πλευρές ο Γενικός Γραμματέας να διορίσει ένα νέο ειδικό αντιπρόσωπο στην Κύπρο για να βολιδοσκοπήσει τις δύο πλευρές. Θεωρώ πως εκεί πέρα θα πρέπει και πάλι να ξεκαθαριστεί από τη δική μας πλευρά ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, αποδεχόμαστε το υφιστάμενο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, το πλαίσιο Κιουτέρες, αποδεχόμαστε την διαδικασία μέχρι σήμερα και να εκφράσουμε την ετοιμότητα μας να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Και θα είναι η τουρκική πλευρά σε αυτήν την περίπτωση που θα εκτεθεί εάν επιμένει σε αυτούς τους όρους και τις προθέσεις. Και είναι έτσι που θα τους εξαναγκάσουμε. Εξετέθηκε στο Κραϊμοντάνα η τουρκική πλευρά. Δεν την εξέθεσε κανείς. Και η χθεσινή έκθεση της Κομισιόν δεν επιρρύπτει καμία ευθύνη για το διέξοδο των συνομιλιών στην Τουρκία στο Κραν Μοντανά. Έχουμε πει πολλές φορές πως δεν φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ήθελε να αποδώσει ευθύνες στον οποιονδήποτε. Ακριβώς γιατί δεν το έβλεπε ότι είναι το τέλος της διαδικασίας και έτσι διατηρεί εν ζωή την προσπάθεια. Ασφαλέστατα με ρωτάτε, θα προτιμούσαμε να υπήρχαν πολύ πιο σαφείς αναφορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέσα από τον διάλογο που θα εγείρουμε τις δικές μας αξιώσεις και όχι μέσα από τα πάνελς που είμαστε όλοι εδώ και πολλές φορές μπορεί να διαπραγματευόμαστε και μεταξύ μας, αλλά στο τραπέζι, το επίσημο τραπέζι του διαλόγου μπορούμε να εγείρουμε τις δικές μας αξιώσεις και να επιμένουμε στις δικές μας σωστές και λογικές προτάσεις. Κυρία... Και εκεί είναι που θα εκτεθεί, αν εκτεθεί, η τουρκοκυπριακή πλευρά. Θεωρώ ότι το να εγείρονται νέες αξιώσεις και αλλαγή της διαδικασίας δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη από τα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί όντως και τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αντιληφθούν ότι εάν κάθε φορά θα αφήνουν να περνά απαρατήρητο κάτι τέτοιο, συνεχώς θα εγείρονται νέες αξιώσεις ή νέες απαιτήσεις για αλλαγή της διαδικασίας και ούτω καθεξής. Κάνουμε γύρω από τον κύκλο συνέχεια. Για να μην μαζεύονται, βάζω στη συζήτησή μας και ερωτήματα τηλεθεατών. Η κυρία Γιώτα Σταυρινού, καλησπέρα σας, λέει, τη στιγμή που δεν τα, δεν τα βρίσκουμε με τον κύριο Ακχιντζή, γιατί ανοίγονται και άλλα δοφράγματα. Κύριε Κώστα, έρχομαι κοντά σας. Καταρχήν, Δημήτρη, για να γίνει μια σοβαρή εις βάθος και ολοκληρωμένη εκτίμηση της ψεσινής συνάντησης, χρειάζεται να έχουμε ενημέρωση. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση. Βεβαίως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να είμαστε δίκαιοι, έχει αναχωρήσει για το βρίσκεται ήδη στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς ελέγχθηκε. Αυτό το οποίο έχουμε είναι η λιτή ανακοίνωση των 4-5 γραμμών που ουσιαστικά δεν λέει και τίποτε και οι δηλώσεις των δύο ηγετών μετά τη λήξη του δείπνου. Βεβαίως θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν καλύτερα και είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Δεν αναμέναμε βεβαίως. Κανένας δεν αναμένα ότι αυτόν τον δείπνο θα οδηγούσε στην επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Αλλά όλοι περιμέναμε, τουλάχιστον κάποιοι περίμεναν, ότι αυτόν τον οποίο ήθελε ο Γενικός Γραμματέας από τους δύο ηγέτες να κάνουν, δηλαδή να δείξουν την πολιτική βούληση, είναι ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ο διάλογος, όπως ο ίδιος εισηγείται στην σχετική του έκθεση, θα γινόταν. Δεν έγινε δυστυχώς ούτε αυτό. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι οι περισσότεροι αναμέναμε ότι σε αυτόν τον ανακοινωθέν, Δημήτρη, μετά το δείπνο, θα είχαμε μια αναφορά στο ζήτημα του ειδικού απεσταλμένου, του νέου ειδικού απεσταλμένου, όπως επίσης και στο ζήτημα των οδοφραγμάτων. Δεν είχαμε.
Κύπρος, έγινε μια γενική αναφορά, ότι έγινε μια καλή συζήτηση, μετά ακολούθησε δίπλα. Έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τις οποίες παρουσίασαν ο σταθμός σας προηγουμένως, αλλά ενώ από τη μια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορά, για παράδειγμα, στο ζήτημα του ειδικού αντιπροσώπου, που έλεγε ότι είναι καλοδεχούμενη μια τέτοια ενέργεια και θα δούμε αν θα προχωρήσει ο Γενικός Γραμματέας σε κάτι τέτοιο. Ακούγοντας τον κύριο Ακεντζή στις δηλώσεις του, όταν ολοκληρώθηκε το δείπνο, λένε ότι ουσιαστικά δεν θέλω το διάψευδε, αλλά δεν έφερε και πολλές ελπίδες ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Μακάρι βεβαίως να προχωρήσει. Mm-hmm. Το ίδιο επίσης είναι για το ζήτημα των φραγμάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανάφερε ότι προχωρούν και στο τέλη Ιουλίου θα ανοίξει αυτόν τη Ζερίνια και στο τέλη Σεπτεμβρίου το άλλο στο Απλίκη. Ο κ. Ακχιντζή ουσιαστικά έλεγε ότι η μπάρα είναι στην πλευρά τη δική μας, γιατί ζητήσαμε ενημέρωση πότε ολοκληρώνονται τα έργα από την πλευρά τη δική μας. Εμείς ξέρουμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι τα σοβαρότερα προβλήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν δηλαδή, είναι στην πλευρά την τουρκοκυπριακή. Από εκεί και πέρα, οι δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων, αγαπητοί Δημήτρη, έχουν ιστορική ευθύνη, την οποία πρέπει να αναλάβουν για να σπρώξουν τα πράγματα. Έτσι ώστε να επιληθεί ο Κυπριακός και να απελευθερώσουμε πρωτίστως και να επανενώσουμε τον τόπο και τον λαό μας. Αυτή την ιστορική ευθύνη, κύριε Κώστα, αντιλαμβάνεται η δική μας πλευρά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν την αντιλαμβάνεται όμως ο εγκάθετος της Άγκυρας. Ο κύριος Ακχιντζή, τους τελευταίους μήνες, θα προσέξατε κι εσείς όπως και όλοι μας, ότι δεν μιλάει πλέον ως εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά ως εγκάθετος της Άγκυρας. Θέλω να συμφωνήσω. Εδώ ο κόσμος χάνεται, λέει, ναι. Και συζητάμε, ας πούμε, τώρα για τα οδοφράγματα. Αγαπητέ Δημήτρη. Έθεσε και τα ενεργειακά, ναι. Έθεσε και χρονοδιαγράμματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς ότι ελέγχθηκε. Αν πάρουμε όμως το ζήτημα του φυσικού αερίου στη βάση του τι ανάφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε στη θέση που πρέπει να σταθεί. Στο ότι εμείς δεν συζητούμε ούτε τη σύσταση οποιασδήποτε επιτροπή, ούτε τη διαχείριση πριν τη λύση του Κυπριακού. Επειδή τον επικρίνατε παλιότερα για κακούς χειρισμούς στο Κράμοντα, να θεωρείτε ότι. Είπατε ότι κράτησε μια στάση καλή. Δημήτρη μου, παραλαμβάνω το πρόγραμμα που είπατε. Θα την κρατήσει μέχρι τέλους ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη εκτίμηση. Πρέπει να ακούσουμε το τι ακριβώς ελέγχθηκε. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω μαζί σου και από αυτή την εκπομπή, μερικές φορές τουλάχιστον εγώ, αλλά και ως κόμμαν, πολλές φορές με ανακοινώσεις επίσημες, έχουμε πει ότι δυστυχώς αυτά που ακούμε όχι μόνο από τον κύριο Ακχιντζή, αλλά από τη μεγάλη πλειοψηφία δυστυχώς της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Δεν έχουν. Η αλήθεια είναι ότι πολλά λεγόμενα του Μουσταφά Ακχιντζή δεν έχουν σχέση. Και το είπαμε και δημοσίως με τον Ακχιντζή, τον οποίο γνωρίζαμε προηγουμένως. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Για να πω στους άλλους δύο και μετά να κάνετε συζήτηση. Δεν υπάρχει, Δημήτρη, άλλη διέξοδος. Αν πραγματικά θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας και να τον επανενώσουμε, και τους λόγους τους είπα αρκετές φορές, θα τους πω και μετά που να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αυτό θα γίνει μέσω διαπραγματεύσεων. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, ψες έγινε ένα μικρό. Δύσκολο, αλλά μικρό βήμα έγινε ψες. Γιατί 10 μήνες απραξίας, 10 μήνες χωρίς συνομιλίες, με όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα που είχαμε στην ΑΟΣ μας τους τελευταίους μήνες, όλα αυτά τα οποία περάσαμε, έγινε τουλάχιστον κάτι. Θέλω να κλείσω με το εξής. Επειδή είχαμε μια αναφορά προηγουμένως ο Νούφριος για το ότι πιθανότατα οι Τουρκοκύπροι να βάλουν πλέον μέσα στα πολλά που ζητούν σε θέμα χρονοδιάγραμματος. Ένα χρονοδιάγραμμα δηλαδή ασφιχτικό για να μπορέσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι. Ανέφερα ότι είναι δηλώσει. Είναι πληροφόρηση από το τι έγινε ψες. Δεν είπα ότι είναι δηλώσει. Είπα ότι είναι θέσεις δικές τους. Θέλω απλώς να. Ναι, για να το ενισχύσω. Για να το ενισχύσω. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Φαίνεται να αξιώνουν κάτι τέτοιο. Βέβαιως. Ναι, αξιώνουν και πολλά πράγματα. Αλλά νούφρια τα οποία επαναλαμβάνουμε ότι είναι απαράδεκτα. Κάτι σημαντικό είναι οι δηλώσεις που έκαμε η Αμερικανίδα πρέσβη στην Κύπρο πριν μερικές εβδομάδες. Mm-hmm. Που ανάφεραν ότι τώρα λέει που τέλειωσε το θέμα, υποτίθεται, στην ΑΟΣ, αποχώρησε το τρεπάνι της ΕΝΗ, μέχρι να γίνουν οι δικές μας γεωτρήσεις, δηλαδή οι γεωτρήσεις στο Δημάρχειο 10. Από την Exxon Mobil μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτώβρη, λέει, έχουμε καιρό για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Ελπίζω ότι οι Αμερικανοί δεν θα ξεκινήσουν να ασκούν πιέσεις στη δική μας την πλευρά. Για να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε λύση οπωσδήποτε, βέβαια, όχι οποιαδήποτε λύση, αλλά να ξεκινήσουμε μια διαδικασία που θα είναι ασφιχτική για να καταλήξουμε σε μια
λύση η οποία θα ζημιώνει τον τόπο και τον λαό μας. Τώρα λοιπόν, σας μεταφέρω ακόμα μια ερώτηση. Κρατήστε και αυτή που μετέφερα πριν τηλεθεάτριας για το θέμα των οδοφραγμάτων. Εδώ λέει έχουμε τόσες συμφωνίες, τόσες διαφωνίες με τον Ακιντζή και συζητάμε το θέμα των διαφραγμάτων. Η κυρία Άννα Νικολάου σημειώνεται για να μην αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο του ΑΚΕΛ και του ΔΥΣΥ. Όταν ο πρόεδρος λέει αρχίζομαι εκεί που μείναμε, δέχονται την εκπεριτροπής προεδρία. Τον πρώτο λόγο στις περιουσίες να την έχει ο χρήστης, καθώς και την κάθοδο των μυρίων Τούρκων ελεύθερα στην Κύπρο. Αν πιστεύουν ότι ο λαός δεν το δέχεται, το δέχεται, δεν το δέχεται. Αυτό δεν τους ανησυχεί. Ζητεί η κυρία Νικολάου να της απαντήσετε. Ο κύριος Νίκος λέει, ξεκινάμε από εκεί που μείναμε. Μα το πλαίσιο Κουτέρες θεωρείται πανάκια και ότι καλύτερο είχαμε μέχρι τώρα. Κύριε Ξάνθου. Κατάξτε, καταρχάς είναι ξεκάθαρη η θέση του κινημόντου οικολόγου συνεργασία πολιτών. Το πλαίσιο Κουτέρες είναι ουσιαστικά μια αυθαίρετη προσπάθεια για να γίνει ένα συγκερασμό σε μια αποτυχημένη προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Θεωρούμε ένα παράδεκτο τώρα να επικαλούμαστε και τα λάθος του Πρόεδρου Αναστασιάδη που επικαλέστηκε το πλαίσιο Κουτέρες όταν βγήκε από το δείπνο. Ειδικά με δεδομένο ότι σε μια συνάντηση που ουσιαστικά ήταν κοινωνικού τύπου, στην οποία όλοι ελπίζαμε ότι δεν θα γινόταν οτιδήποτε περισσότερο, αλλά θα έσπαζε ο πάγος με μια τέλος πάντων νήξη ότι μπορεί να έμπαινε ο διαπραγματευτής ή να τέλος πάντων να ξεκινήσει ξανά μια διαδικασία. Και να έρχεται η άλλη πλευρά, όχι μόνο με αιτήματα και όχι μόνο με απαράδεκτες κατά την άποψή μας δηλώσεις. Μάντια βρεθήκαν καλά για να πιάσει σχέσεις. Αλλά βρέθηκε. Αλλά να πιένει και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Κοινωνικού τύπου και διάφορα άλλα. Νομίζω, ξέρετε, μας κοροϊδεύει και ο κόσμος, νομίζω, ο λαός. Έγινε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου πριν το δείπνο. Και όλα τα κόμματα είχαν παραθέσει. Εγώ θεωρώ ότι πιέστηκε ο πρόεδρος και ως ένδειξη καλής θέλησης πήγε. Και βρήκε μπροστά του ένα βουνό αντιρρήσεων, νέων απαιτήσεων και από το διεθνή παράγοντα δεν έχουμε, κακώς πρέα λέμε τα ψέματα και τα πράγματα με το όνομά τους, τη στήριξη που θα έπρεπε να έχουμε. Ναι, αλλά τούτον οφείλεται και σε εμάς. Γιατί όταν ακούς ότι ο κύριος Ακιντζή έρχεται με συγκεκριμένες πέντε θέσεις στόχους, ετοιμάτων και η δική μας πλευρά είναι εμείς δεν θέτουμε κανένα στόχο, έχουμε πρόβλημα. Εάν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε φορά που κερδίζουν κάτι η τουρκοκυπριακή πλευρά ή η τουρκική πλευρά, απλά θυμούνται κάτι καινούργιο για να πετύσουν, το οποίο και εκείνον με το χρόνο που ροκανούν και παραλαμβάνοντας το ξανά και ξανά στο τέλος επίσης το πετυχαίνουν, τότε δεν πηγαίνουμε σωστά. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να αλλάξουμε και το μοντέλο του πώς τοποθετούμαστε εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και τα αιτήματα μας. Γιατί συνεχώς κάνουμε υποχωρήσεις, ενώ η άλλη πλευρά δεν υποχωρεί καθόλου και δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αλλά συγκεκριμένα για το πλαίσιο Κουτέρες, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία συνομιλιών, η οποία επεκτάθηκε κυρίως πάνω στα θέματα εσωτερικής διαχείρισης. Και σε όλα τα βήματα αυτής της διαπραγμάτευσης, επαναλαμβάναμε ότι τίποτα δεν είναι συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα. Έρχεται η ώρα που συζητούμε τη διεθνή ψυχή, που συζητούμε το ποια ακριβώς θα είναι η σχέση μας με την Τουρκία, αν δεν θέμα να τον εγγυήσουν τα σημαντικά πράγματα για μας, ασφάλειας. Και δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Παίρνουμε μάλιστα έναν τεράστιο όχι και τη μη επίρρηψη ευθυνών και πάλι για πολλωστή φορά στην Τουρκία για τη στάση που διατήρησε και ουσιαστικά για το εργαλείο που έσυρε μέσα στα γρανέα και διάλυσε όλη τη διαδικασία. Mm-hmm. Και όμως ερχόμαστε τώρα και υιοθετούμε αυτό το πλαίσιο Κουτέρες ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, άρα αποδεχόμενοι υποχωρήσεις που είχαμε κάνει στα πλαίσια του ότι θα γίνονταν αντίστοιχες υποχωρήσεις από την άλλη πλευρά, που δεν έγιναν. Άρα επιτέλους θα μάθουμε να διαπραγματευόμαστε, και θα μπούμε σε μια διαδικασία ότι όντως εφόσον δεν αποφασίστηκε, εφόσον δεν λήφθηκε συνολική απόφαση, τότε δεν αποφασίστηκε τίποτε. Και επιτέλους θα απαιτήσουμε να συζητήσουμε τα σημαντικά πράγματα και όχι πάλι να αναλώσουμε έναν 1,5 χρόνο στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης ή εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που είναι τα εύκολα πράγματα, είναι τα δεδομένα πράγματα. Και θα αφήσουμε πάλι για τελευταίο, πάλι για να προκαλέσει την μεγάλη τούμπα και την αναποδιά, τη διεθνή πτυχή. Και ευτυχώς που δεν τέθηκε και θέμα με τα ενεργειακά. Δηλαδή, εάν έβγαινε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και έκανε οποιαδήποτε. Εάν δεν υπήρξε οποιαδήποτε τοποθέτηση από τη δική μας πλευρά, τον πρόεδρο Αναστασιάδη, όσον αφορά το πρόγραμμα μας για το ενεργειακό. Γιατί αυτό θα ήταν ακόμη πιο επίφοβο. Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους. Θα ξεκινήσω με μια γενική διαπίστωση
μέσα από ό,τι φάνηκε από τις δηλώσεις και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Δυστυχώς, το πολιτικό σκηνικό δεν είναι καθόλου όριμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είναι το τρίτο ή το έκτο δείπνο το οποίο είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από κάλεσμα των ΕΕ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε όλα τα προηγούμενα βλέπαμε μία λύση στο τέλος του δείπνου. Υπήρχε μία ανακοίνωση για κάποιες συνομιλίες σε ελβετικά θέατρα και ούτω καθεξής. Ψες, είχαμε δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τουλάχιστον εγώ βλέποντας το πρόσωπό του στις δηλώσεις που είχε κάνει ψες, θεωρώ ότι η απογοήτευση ήταν ζωγραφημένη πάνω στο πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά και έναν Τουρκοκύπρο ηγέτη, ο οποίος, όπως πάρα πολύ σωστά έχει πει ο φίλος ο Κώστας προηγουμένως, δεν έχει καμία σχέση μαζί με τον κύριο Ακιντζή που ξέραμε παλιά. Δεν είχαμε καμία απολύτως αμφιβολία. Ο κύριος Ακιντζή είναι ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής πλευράς, αλλά τις οδηγίες δεν τις παίρνει από τον λαό του. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ καλά αυτό. Οδηγίες στον κύριο Ακιντζή δίνει μόνο η τουρκική κυβέρνηση, ο κύριος Ερντογάν. Και αυτόν κάνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλεγε αμέσως μετά από την εκλογή του, ακόμα και προεκλογικά θα έλεγα, ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε συνομιλίες, επανέξωση συνομιλιών, στο σημείο που είχαμε τελειώσει το κράτος Μοντανά. Αυτόν περίπου προσπάθησαν τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν. Ψες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει από εκεί που έμειναν στο κράτος Μοντανά, με κάποιες υποχωρήσεις, τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι είχε περάσει κάπου το επιτρεπτό όριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης όμως δεν είχε καμία απολύτως διάθεση να συνεχίσει από εκεί που ήταν, στον κράτος Μοντανά. Είχε κάνει 10 βήματα πιο μπροστά, με κάποιες απαράδεκτες θέσεις, τις οποίες διατηρά, ζητά και επιμένει πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Κουλάς είχε πει προηγουμένως ότι θα πρέπει να γίνουμε τις δικές μας αξιώσεις πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με αυτή τη δήλωση του κύριου Κουλά. Το ερώτημα είναι πότε βάλαμε τις δικές μας αξιώσεις πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποτέ. Ή τουλάχιστον ποτέ. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πηγαίνουμε δυστυχώς και ακούμε τις τουρκικές αξιώσεις πάνω στα θέματα των εσωτερικών ψυχών τουλάχιστον, γιατί εκείνα που είχαμε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, δώσαμε αρκετά για να ικανοποιήσουμε την τουρκική πλευρά και όπως το έχουμε πει επανειλημμένες φορές, πήγαμε στη Γενέβη και στο κράτος Μοντανά και βρήκαμε μπροστά μας μια απαιτητική Τουρκία, βρήκαμε έναν Τούρκο υπουργό εξωτερικών, ο οποίος με θράσος, πολιτικό θράσος θα έλεγα, ζήτησε τα πάντα μπροστά στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος τελικά για τον οποιοδήποτε λόγο αποφάσισε ότι ήταν πρέπον να μην καταλογίσει ευθύνες. Αυτό το πράγμα όμως έχει εξωθήσει και άλλον την Τουρκία. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο υπάρχει σήμερα γενικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ό,τι χειρότερο για τη δική μας πλευρά, για να πάμε σε διαπραγματεύσεις, και είναι ό,τι καλύτερο για την Τουρκία. Η Τουρκία τη βλέπουμε να κάνει συνεχώς, να προσπαθεί να δείξει συνεχώς ότι είναι ο ηγεμόνας της περιοχής, με παραβιάσεις συνεχώς στο Αιγαίο, με προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, με προκλήσεις σε θέματα μέσω του κύριου Ακιντζή φυσικά, αξιώσεων στο Κυπριακό, στη Συρία, τα βάζει με την Γαλλία, τα βάζει με τις ΗΠΑ, τα βάζει με τους πάντες, στην προσπάθεια να δείξει ότι εγώ είμαι ο πιο σημαντικός παίκτης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στην περιοχή. Και εμείς θέλουμε με αυτή την Τουρκία, η οποία έχει αποθρανσιθεί πραγματικά μετά από την περίοδο του κράτους Μοντανά, τους τελευταίους 10 μήνες, έχει χάσει κάθε μέτρο, θα έλεγα. Εμείς θέλουμε να πάμε πίσω, να κάτσουμε στο τραπέζι των συνομιλιών και να συνομιλήσουμε με αυτή την Τουρκία. Πραγματικά διερωτούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας. Σίγουρα δεν θα είναι προς το καλό της κυπριακής πλευράς, της ελληνοκυπριακής πλευράς. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν υπάρχει καμία απολύτως πολιτική δύναμη στον τόπο που να μην θέλει τη λύση. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως πολιτική δύναμη που να έχει άλλη άποψη ότι η λύση πρέπει να έρθει μέσω διαπραγματεύσεων.
Οι διαπραγματεύσεις όμως δεν θα πρέπει να είναι δώσε, δώσε. Θα πρέπει να είναι πάρε, δώσε. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μόνο το πρώτο. Λοιπόν, σημειώστε παρακαλώ, διότι θέλω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο κύριος Ακχεντζή δήλωσε πως οι συνομιλίες δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες. Θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό. Τι εννοεί και πού το πάει. Όπως βέβαια και τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών, διότι μαζεύονται πολλά. Πάμε στον κύριο Λάμπρο Λάρνακα. Κύριε Λάμπρο, καλησπέρα. Παρακαλώ όλους σύντομα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Γεια σας. 40 τόσα χρόνια συζητάμε. Τι κερδίσαμε? Δώσαμε υπερπρονόμια στο 18% έναντι του 82%. Ναι. Αναβάθμιση του εκτρώματος Ντεχτάς. Εκεί που υπήρχε ένα πρόβλημα. Εισβολή, κατοχή, εψυχροδολοφονίες, βιασμοί, εκτοπισμός, επικισμός, και στο κάδρο ήταν η Τουρκία ως θήτης. Καταφέραμε να βγάλουμε την Τουρκία από το κάδρο και ο γραμματέας ο Φαρισαίος εκεί στον ΟΗΕ να δίνει και συγχαρητήρια στην Τουρκία για τη στάση της. Και ρωτώ τους κυρίους του ΑΚΕΠ και του συναγερμού, υπάρχει πρόσφορο έδαφος, κύριοι, για να συζητήσουμε ακόμη με τον Τουρκαντά? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Λάμπρο. Μένουμε Λάρνακα στον κύριο Βάσο. Κύριε Βάσο, καλησπέρα, σας ακούμε. Εγώ μιλώ. Ναι, εσείς. Ναι, κύριε Σούγλικα, καλησμένους σας. Yes. Δεν, τη στιγμή, τι εξυπηρετάνε αυτόν τον ύπνο, τη στιγμή που ξέραμε την προθέση του κύριου Ακχεντζή πριν ένα μήνα, και έγραφε ότι θέλει διαχείριση του αερίου, ισότιμο συνεταιρισμό. Και έλεγε ο πρόεδρος ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε να πάμε και πιεμή που αποφασίζουν οι ξένοι για μας και πάμε εμείς όπως τα σκελάκια και στρέφουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Βάσο, ευχαριστούμε. Πάμε Λευκοσία τώρα στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Και εγώ προς τον κύριο του συναγερμού και προς τον κύριο του Ακέρτη να κάνω μια ερώτηση. Είναι οι βουλευτές ο Νούφριος Κουλά και Κώστας Κώστα. Ναι. Μάλιστα. Όταν αναφερόμαστε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον κύριο Ακχεντζή και τους αποκαλούν εμείς οι ίδιοι οι δύο ηγέτες, δεν το καταλαβαίνω εγώ. Όταν αναφερόμαστε στην κατεχόμενη, να δούμε ο ψευδοπρωθυπουργός, ο ψευδοϊπουργικών, ψευδοπροεδρικών κλπ. Τον Ακχεντζή θα αποκαλούμε την ηγέτη. Αν είστε στην ομιλία σε πρόσχεια του Ερτογάν, το καταλαβαίνω, οι δύο ηγέτες. Αν λέω Ακχεντζή, είναι αντρικέλο. Μας διεκτός. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μου. Πάμε στον κύριο Θανάση. Κύριε Θανάση, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Φίλε Δημήτρη μου, σε χαιρετώ και το πάλι να βάλω κάποια θέματα εντάχει. Θέλω να ρωτήσω τους προσκεκλημένους εκεί που ξαμπορούν την καραμέλα στις συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Ντεχτάς και Κυπριανόπουλου Ντεχτά. Εγώ τους προκαλώ αυτούς τους κύριους εκεί και όταν τους σέρνεις το πάνελ και βγάλουν τη γλώσσα τους περίβατο να τους επαναφέρεις σε τάξη, Δημήτρη, να τους κόρκεις στο δίχτα και να τους κλείσεις η γραμμή. Ερώτηση. Να μου πούν οι συγκονίες κορυφής αν ήταν κοινό να ανακοινώθεν Μακαρίου Ντεχτά. Ήρθε, εχρήσαντες τούτοι. Τούτοι ούλοι που είναι εκεί στο κάνε και έρχονται στο κανάλι. Ευχαριστούμε, Θανάση, ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Κώστα. Ναι, χαιρετώ σε κύριε Σούγκλη και σε έναν τους καλεσμένους σου. Γεια σας. 43 χρόνια σχεδόν 44 συζητούμε τον τόπο και λέμε οι 7 πρόεδροι και 7. Τι κερδίσαμε αυτή την πολιτική? Εγώ θέλω να πω ότι το Ισραήλ όταν ιδρύθηκε το 1945, ο πληθυσμός ήταν 1,5 εκατομμύριο. Σήμερα 3,5-4,5 εκατομμύριο. Είναι μια υπερδύναμη στην περιοχή μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα 10 εκατομμυρίων και 700-800.000 η Κύπρος να οργανωθούμε, να σάσουμε την παιδεία, να φέρουμε τους πυράβλους μας, να φέρουμε, αφού έχουμε φυσικά αέρια, να έχουμε δύο οικόπεδα σε μια υπερδύναμη, να με εξοπλίσει και να πω μια καλή πρωία 25 του Μάρτη το 2021 να πω του Τούρκου να φύγει τους έπικους του στρατού του Αϊθά του κάμω ότι σου κάμε ο κολοκοτόρες το 1800. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα μου. Ο κύριος Ανδρέας Παύλου απορώ, λέει, ποιος θα ασχοληθεί με το Κυπριακό αυτή την περίοδο όταν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο διαμέρισμα της Συρίας. Σε πιο ήρεμες περιόδους και δεν ασχολούνταν. Λοιπόν, έχουν τεθεί αρκετά. Να δώσουμε ξανά το βήμα και στους τέσσερις στο πάνελ. Είναι αλήθεια.
Μην με ακρηγορήσετε πολύ, διότι πρέπει να πάω σύντομα σε διαφημίσεις. Υπάρχει έτσι μια... συντομότερα από κάποια πράγματα. Το γεωπολιτικό περιβάλλον πράγματι δεν είναι και ευνοϊκό. Γενικά η στάση της Τουρκίας δεν είναι ευνοϊκή και πράγματι έχει αποθρασιστεί. Με αυτή η στάση είναι. Αλλά το να λέμε ότι περίπου ευθύνεται η δική μας η πλευρά που αποθρασιστήκε την Τουρκία είναι και λίγο αστείο. Δηλαδή δεν ξέρω, όταν τα βάζει ο κ. Ερντογάν με τη Μέρκελ, η αντιπολίτευση στη Γερμανία λέει στη Μέρκελ, εσύ φταίει που αποθρασίστηκε ή με τον Αμερικάνο πρόεδρο. Η αντιπολίτευση λέει στην κυρία Μέρκελ ή στον κύριο Τραμπ, εσύ ευθύνεστε, εσύ φταίει, η δική σου διαχρονική στάση αποθράσινε τον κύριο Ερντογάν. Ή θα τον αποτρέψουμε από το να είναι θρασή. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ονομάζεται Γκουτέρες και έβαλε ένα πλαίσιο. Αυτός μας λέει, αν θέλετε, καλέστε με να έρθω στις διαπραγματεύσεις, να αναλάβω δηλαδή, στο να διαπραγματευτείτε. Εμείς θέλουμε να του πούμε, το πλαίσιο σου είναι αυθαίρετο, είναι κάκιστο, δεν είσαι αμερόληπτος και να το πάρεις και να φύγεις. Δεν είναι απειλή αυτό. Δεν είναι απειλή. Το να λέμε εμείς, να θέλουμε δηλαδή να επιβάλλουμε τους δικούς μας όρους ή να τους λέμε δεν θα έρθω στις διαπραγματεύσεις, τι θα μας πούν η Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Κι αν έρθετε, δεν θα έρθετε. Κι αν έρθετε, μα είναι η δική μας η πατρίδα που είναι υποκατοχή. Είναι εμείς που προσπαθούμε να απαλλαγούμε μέσα από ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Ξέρετε, από κύριε Βουλά, τα κατοχικά στρατεύματα. Ίσως ενοχλεί λίγο τον κόσμο που δεν ακούει συχνά να τίθεται ως θέμα εισβολής και κατοχής. Που αυτό είναι το πρόβλημα μας. Μας ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές ο τρόπος και που ο κόσμος εκφράζεται, που θέλουν να ανατρέψουμε κάπως τα πράγματα ή νομίζουν ότι μπορούμε να τα ανατρέψουμε, θα πετύχουμε ακριβώς εκείνο που δεν θέλουμε. Δεν είναι ψύχρεμος ο κόσμος, δεν είναι ψύχρεμη η ανάλυση που κάνει. Λέει, τι πετύχαμε 42 χρόνια διαπραγματεύσεων. Τι θα γινόταν όμως αν δεν διαπραγματευόμαστε. Αυτό το έψαξε κάποιος αυτό το ερώτημα. Και να σας πω τι πετύχαμε μέσα από μια υπεύθυνη στάση. Πετύχαμε να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, να αναγνωρίζεται από όλους. Δεν από αναγνωρίστηκε, ούτε ήταν εκλειπούσα ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει. Είναι κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Τι συζητάμε, πετύχαμε συνέχιση να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε ολόκληρη η Κύπρο, ολόκληρα η Κύπρος, ναι, με όλα τα εδάφη. Πετύχαμε να έχουμε αυτό το κράτος, να συνάπτει συμφωνίες, να βάζουμε κάτω μεγάλα οράματα όπως είναι ενεργειακοί σχεδιασμοί. Θα βγει κάποιος, έστω φραστικά, το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυρία Μέη και να πούν ναι, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να ψάχνει, να ερευνά για ενεργειακούς πόρους εάν συμπεριφερθούμε όπως ο Κολοκοτρώνης. Όχι. Όχι, είναι αυτά που δεν ψάχνει ο κόσμος και είναι αυτές οι επιφανειακές αναλύσεις ορισμένες φορές που δημιουργούν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Δηλαδή σας λέω, δεν είναι απειλή να πούμε στην Τουρκία και στο Γενικό Γραμματέα δεν προσέρχομαι στις διαπραγματεύσεις με αυτό το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί εδώ και 40 χρόνια από τον Μακάριο μέχρι και σήμερα στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, της πολιτικής. Δεν είναι απειλή, θα μας πούν πολύ ωραία. Η Τουρκία θα μείνει εκεί για πάντα. Και εμείς θα είμαστε υποκατοχή για πάντα. Θέλετε, και δεν ξέρω δηλαδή και αν τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι όπως είναι σήμερα εάν επιδείξουμε τέτοιες συμπεριφορές. Τι θέλετε να πείτε κύριε Ξάθου, σας είπα, κάντε διάλογο. Το πλαίσιο θέλω επίσης να με επιτρέπετε έτσι. Κάντε διάλογο. Με τις συμφωνίες κορυφής, με το πλαίσιο. Και θα πω τώρα για το πλαίσιο Γκουτέρες, γιατί ήθελα να πω κάποια πράγματα πολύ σύντομα. Λέτε επιτέλους να βάλουμε την εξωτερική πτυχή. Μα ακριβώς αυτό επέτυχε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Φτάσαμε στη διεθνή πτυχή για 40 χρόνια δεν ξανασυζητήθηκε. Τι περιέχει το πλαίσιο Γκουτέρες, που για πρώτη φορά υπάρχει.
καταγράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα πως πρέπει η Κύπρος να γίνει φυσιολογικό κράτος. Όλα τα άλλα τα οποία λένε υποχωρήσει. Κράτος έχουμε, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι φυσιολογικό. Να μην το πιάνουμε επιλεκτικά. Δεν είναι φυσιολογικό. Θα το πω όλα. Θα τα πω όλα. Κύριε Θεμιστοκλέους. Δεν είμαστε ούτε και σήμερα φυσιολογικό κράτος, είμαστε υποκατοχή. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων παραβιάζονται μαζικότατα και καθημερινά. Όλα αυτά που λέμε υποχωρήσεις. Αφού είμαστε υποκατοχή, όλα αυτά που λέμε υποχωρήσεις εδώ και 40 χρόνια. Κύριε Κουλά. Πρώτα απ' όλα είμαι της άποψης ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε υποχωρήσει ούτε ένα γιώτα από εκείνα που είχαμε παλιά υποχωρήσει. Αντίθετα, βάλαμε και νέες αξιώσεις κάτω. Βάλαμε την αξίωση ότι ο ελληνισμός στην Κύπρο πρέπει να είναι πάντοτε 80%. Και σφραγίστηκε και αυτή η σύγκληση. Άσχετα αν έχει ο κύριος Ακκιντζή η παραχωρήση. Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Αλλά το αξιώσαμε και καταγράφηκε και υπήρξε και απόλυτη συμφωνή. Θα είμαστε το 80% για πάνω. Με την επίσημη παραμονή όλων των επίκων με το οποιοδήποτε στάδιο. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Λέει έτσι πράγμα το πλαίσιο Γκουτέρες, θα μείνουν όλοι οι επίκοι. Όχι, το πλαίσιο Γκουτέρες λέει κάποια άλλα πράγματα. Είναι αυτά που λέτε εσείς και παρασύρετε τον κόσμο. Το πλαίσιο Γκουτέρες λέει κάποια άλλα πράγματα, θα τα πω μετά. Εμείς είναι η πρώτη φορά, το σημαντικότερο, που διεκδικήσαμε και κατέγραψε κάτω ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ότι θα καταργηθούν οι ειδήσεις και θα δίνουν τα στρατεύματα. Μονοπολίσατε το χρόνο, πρέπει να το δούμε δηλαδή, και στους άλλους. Παραγνωρίζουμε. Τώρα, λοιπόν, δεν μου απαντήσατε όμως σε δύο ερωτήσεις. Πέστε μου. Είχα λεπάλληνες, έτσι μπαράζει ερωτήσεων. Λοιπόν, κύριε Κώστα, κυρία Ξάνθο, κύριε Θεμιστοκλίους και πάμε σε διαφημίσεις. Σχολιάστε και τους τηλεθεατές, παρακαλώ. Ουσιαστικά αυτό είναι που σας κάνω να κάνετε. Δημήτρη, πριν τρεις εβδομάδες ήμουν στην εκπομπή σου για τα ζητήματα των τοπικών προκλήσεων στην ΑΟΣ. Αν θυμάσαι τώρα σου είπα ότι ελπίζω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ΑΟΣ μας δυστυχώς θα μας ξυπνήσει λίγο σαν λαός. Δεν ξέρω πραγματικά το τι συμβαίνει. Πρέπει να κατανοήσουμε έναν πράγμα. Αυτή η κατάσταση. Ναι, ρωτάστε ακόμα, δεν μου συμβαίνει. Δίπλα μας έχει χημικά, παραδίπλα έχει, ξέρω εγώ να που έχει, μισκόνη, λιομπούλα. Ψεκάζομαστε, δηλαδή. Αστείζομαι. Λοιπόν, να επανέλθω. Αυτή η κατάσταση στην οποία είμαστε σήμερα, την οποία δυστυχώς κάποιοι, και μιλώ γενικά, δεν είναι κανένα από τους παρευρισκόμενους, κάνουν τον κόσμο να πιστεύει ότι είμαστε εντάξει και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είναι προβληματική. Δεν έχουμε ασφάλεια. Πολλοί κόσμοι σήμερα πιστεύουν ότι καλύτερα να μείνουν γύρω από γύρω, εμείς ποδά να χτίσουμε έναν τοίχο, είμαστε οκ, okay, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λύθηκε και τέτοιο, είναι το πράγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω. Η κατάσταση δεν είναι ασφαλής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν απέναντι μας 40 με 45.000 τουρκικά στρατεύματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αύριο η Τουρκία, δυστυχώς, εάν θελήσει να καταστρέψει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα την καταστρέψει με πόλεμο, αγαπητέ Δημήτρη. Σου είπα ξανά, ένα θερμό επεισόδιο στην πράσινη γραμμή, δύο πυροβολισμοί, εμείς καταστραφήκαμε ως οικονομία. Έχουμε αυτή τη στιγμή 23% αύξηση στις εμείς συζητάμε κρατήσεις. Συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και φοβόμαστε ότι θα την καταργήσει η Τουρκία. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η μεταξέλιξη τι σημαίνει. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχιστεί. Θα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία και θα συνεχιστεί. Όπως ήταν θα συνεχίσει. Δεν νομίζω να δέχεται κανένας κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, απλώς για να ολοκληρώσω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Εμείς καυκόμαστε για να λυθεί η Τουρκία. Δεν το δέχεται. Τι να κάνουμε, την Τουρκία. Εμείς καυκόμαστε για λύση. Λοιπόν, σε 20 Ιουλίου του 1974, η Τουρκία εφάρμοσε τα σχέδια της, τα οποία είχε εκπονήσει από καιρό δυστυχώς με διεθνείς κύκλους και εισέβαλε στην Κύπρο επειδή βρήκε τις πόρτες ανοιχτές. Οι ίδιοι διεθνείς κύκλοι είναι και τώρα, κύριε Κώστα. Ήβρανε τις πόρτες όμως ανοιχτές. Και κάποιες άνοιξαν στις 15 του Ιούλη. Ξέρεις, είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να παρθώ το λόγο. Είμαι άνθρωπος που λέω πάντα μπροστά. Αλλά έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν. Εάν μετά από 43 χρόνια ερχόμαστε και λέμε ότι μα γιατί να συνομιλούμε, δεν μας προσέφεραν οι συνομιλίες, τότε τι πρέπει να κάνω. Δεν έχουμε ένα λίγο. Τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα ότι εμείς θέλουμε. Δημήτρη, εμείς θέλουμε τη λύση. Και ξέρετε κάτι, εγώ ρωτώ. Σε 10 χρόνια από σήμερα ήταν 200.000 Τουρκοκύπριοι, σήμερα είναι 70-75. Δεν θα μείνει ένας.
Δεύτερον, είναι 200.000 σήμερα οι έμπεγοι. Σε 10 χρόνια θα μπορεί να είναι μισό εκατομμύριο. Τρίτον, πόσοι θα είναι οι πρόσφυγες που θα λυθούν. Καλά, και με τη λύση συζητείτε να γίνουν και 10 εκατομμύρια. Όχι, να σας το ξύσω για τούτο, γιατί και αυτό δυστυχώς είναι έναν. Παραπληροφόρηση, να μην πω τίποτα άλλο. Γιατί όμως. Σας μεταφέρω αυτά που λέει, ο κόσμος. Μα εγώ δεν ευχήκε κάποιος και να ενημερώσει επιτέλους να σας πω και αυτόν γιατί. Τον κόσμο ότι ξέρεις. Να σας πω και κάτι. Εν το συμφώνησα. Όχι, συμφώνησες. Δημήτρη μου, ακούω. Όχι, αποδέχτηκες το, εν το αποδέχτηκα. Λοιπόν, αυτά όσοι, τώρα ακολουθεί ο κόσμος. Όσοι πρόσφυγες θα μείνουν εν ζωή και θέλουν να πάνε πίσω. Πόσες περιουσίες επί του εδάφους δεν θα πουληθούν, δεν θα περιέλθουν στην κυρία. Στην ιδιοκτησία του τουρκικού κράτου, βέβαια. Σε περίπτωση, βέβαια, ακόμα δεν το είδαμε Γιάννη το βαφτίσιμο. Α καταλήξουμε σε ένα σχέδιο να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Ένα άλλο μετά... που λέει, απαντώντα στου τεχνιδιατέ που λένε πολλοί, να σταματήσουμε, να εξοπλιστούμε, να αγοράσουμε πυράβλου. Ξεχνούμε ότι έχουμε απέναντι μα δυστυχώ το μεγαλύτερο σταθμό του ΝΑΤΟ. Μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, έγινε πολύ θορύβο για τον. Το πόσοι Τούρκοι υπήκοοι μπορεί να έρθουν στην Κύπρο. Θέλω να υπενθυμίσω σε συνομιλίες. Με αυτό, διότι σε συνομιλίες Χριστόφια Τσαλάτ, ότι μια από τις συγκλίσεις που επέτυχαν ήταν αυτόν τον περιβόητο των 4-1, το οποίο στη συνέχεια αποδέχτηκε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και από το οποίο αποτραβήχτηκε ο κύριος Ακίντζη. 4-1 σημαίνει ότι για να έρθουν 10 εκατομμύρια Τούρκοι στην Κύπρο, πρέπει να έρθουν και 40 εκατομμύρια Έλληνες, που 8 εκατομμύρια είναι οι Έλληνες. Απλώς το λέμε το πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι ως λαός, ότι αν θέλουμε ασφάλεια για τα κοπελούθια μας, για το μέλλον μας, το Κυπριακό πρέπει να λυθεί. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε με το να φύγουν οι επίκοι, με το να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, με το να μην έχουμε 184 χιλιόμετρα, αγαπητέ Δημήτρη, σύνορα με την Τουρκία, διότι ξέρετε κάτι, στο ξαναείπα στην εκπομπή σου. Απειλεί τώρα ο Ερντογάν ότι ξέρει να κάνει προσάρτηση των κατεχομένων. Και ξέρετε όλοι ότι είναι απρόβλεπτο και δεν μπορεί κανένας να σκεφτεί ποιο είναι το επόμενο του βίο. Αν αύριο προχωρήσει. Μα ξέρει τι σημαίνει προσάρτηση. Αν αύριο προχωρήσει να κάνει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει το πράγμα. Θα το κάνει ω στρατιωτική βάση γιατί είναι στα πλευρά του Λιβάνου και τη Συρία. Και δεν θα μείνουν ούτε Τουρκοκύπριο ούτε κανένα. Και θα είμαστε πλέον εντό εισαγωγικών δυστυχώ σύνορα με την Τουρκία. Τούτα τα λέω. Χωρίς να λέω ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω και να βρούμε άρον-άρον την οποιαδήποτε λύση σε καμιά περίπτωση. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν έχουμε άλλο δρόμο από τις συνομιλίες. Όσο δύσβατος και δύσκολος να είναι, και το μόνο να πω και κλείω με τούτο ότι είναι ακόμα πιο δύσκολος λόγω και της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά λόγω και των θέσεων, επαναλαμβάνω, των τελευταίων της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κυρία Ξάνθο, κύριε Θεμιστοκλέους, οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν και προς τους κυρίους, αν θέλετε, αλλά θα σχολιάσετε κι εσείς. Παρά 20 έπρεπε να πάω σε διαφημίσεις. Να πάω σε διαφημίσεις και να αναμένει ο κόσμος μια αγωνία να ακούσει εσάς. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, επιστροφή στο στούντιο και στη συζήτησή μας με τους κυρίους Ονούφριο Κουλά από τον ΔΣΥ, Κώστα Κέλ, Γιώργο Θεμιστοκλέους από τη Συμμαχία Πολιτών και την κυρία Έφη Ξάνθου, αντιπρόεδρο του κινήματος οικολόγων. Είναι η σειρά της κυρίας Ξάνθου και του κυρίου Θεμιστοκλέους να σχολιάσουν και να απαντήσουν, αν θέλετε, και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές, γιατί όντως έκαναν υπομονή και μας περίμεναν. Τέθηκε το θέμα για τα οδοφράγματα. Γιατί συζητούμε τα οδοφράγματα ενώ υπάρχει αυτή η στασιμότητα κτλ. Να θυμίσουμε ότι το θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι μια προσπάθεια για να κρατήσουμε τουλάχιστον την επαφή με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και στις διαδικασίες. Και νομίζω δεν τέθηκε από καμία πολιτική δύναμη θέμα να μην προχωρήσουμε με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εμείς, μάλιστα, παρά την αποτυχία του δείπνου κτλ., θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες για άνοιγμα των οδοφραγμάτων και εξακολουθούμε να θέτουμε θέμα για τα κόκκινα και για το πυρόιν, γιατί είναι οδοφράγματα τα οποία θα βοηθήσουν εγκλωβισμένες κοινότητες μας, εγκλωβισμένους δήμους, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο νησί με την ίδια ευκολία. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάποια πρακτικά ζητήματα ίσως μας βοηθήσουν
να χειριστούμε και κάποιες δυσκολίες. Να θυμίσω ότι το άνοιγμα από τον αστρομερίτη που βοηθάει τον κόσμο από τον πύργο τη Λυρίας για να μπορεί να διέρχεται τέλος πάντων στις ελεύθερες περιοχές χωρίς να πρέπει να φάει 2-2,5 ώρες μέσα από δύσκολο δρόμο από την οροσειρά του Τρόδους, είναι τουλάχιστον κάτι που έχει επιτευχθεί και βοηθά στο να μπορέσει και αυτή η κοινότητα να επιβιώσει και θα πρέπει να βλέπουμε και αυτές τις πτυχές. Πέραν από αυτό, εάν όντως είναι τόσο δύσκολο, γιατί βλέπουμε ότι είναι δύσκολο με το θέμα των διαπραγματεύσεων και λόγω των γενικότερων γεωστρατηγικών συμβάντων που γίνονται στην περιοχή, αλλά και τις στάσεις που διατηρεί η Τουρκία με έναν πρόεδρο όπως τον Ερντογάν, θα έπρεπε να κινούμαστε προς περισσότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να βλέπουμε και άλλες πτυχές. Εάν όντως εξακολουθούμε να θέλουμε να κρατήσουμε δυνατόν το όραμα ενός ενιαίου νησιού, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Και να υπενθυμίσω ότι οι διαδικασίες που θα χρειαστούν για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κάτω από έναν κοινό πλαίσιο είναι τεράστιες. Όσο περισσότερο από αυτό το κομμάτι μπορέσουμε να το συμφωνήσουμε και να δουλέψουν οι τεχνικές επιτροπές επιτέλους, να συγκεραστούν τα νομικά ζητήματα που πρέπει να συγκεραστούν όπου μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να επηρεάζει την γενικότερο πλαίσιο της επίλυσης του Κυπριακού, πρέπει να προχωρούν. Το δεύτερο ερώτημα που κράτησα, ότι ο κύριος το θέσατε εσείς κατά κρύβεν, ότι οι συνομιλίες δεν θα είναι ίδιες σε επίπεδο ναι. Κύριος Ακίντζη. Μα εμείς αυτό είναι που λέμε τόσο καιρό, ότι δεν είναι οι ίδιες. Το παιχνίδι το αλλάζουν συνεχώς προς τη δική του στη διαδικασία. Και ότι πρέπει και εμείς να κρατήσουμε επιτέλους μια καλύτερη στρατηγική τέλος πάντων στάση μας προς τη διαχείριση. Τώρα, ο κύριος Κώστα αναφέρθηκε σε πικρές πραγματικότητες, ότι όντως δεν είμαστε ακριβώς σε μια υπερισχύουσα θέση, ότι υπάρχουν διάφοροι κινδύνοι, ότι τα πράγματα μπορούν να δυσκολέψουν πολύ, πολύ περισσότερο. Αλλά να υπενθυμίσω ότι όλη η διαδικασία, τώρα αν υπήρχε ένα πράγμα που λειτουργήσε στρατηγικά, ήταν υποτίθεται η προσπάθεια μας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε ίσοι εταίροι. Εάν δεν είμαστε διατηθειμένοι να φέρουμε τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό που να δοκιμαστεί επιτέλους το πόσο εταίροι είμαστε ή όχι, τότε δεν πρόκειται να βρούμε επίλυση στο Κυπριακό. Πάντοτε θα είμαστε ο αδύναμος κρίκος, πάντοτε θα φοβόμαστε να κάνουμε οποιοδήποτε βήμα ή να απαιτήσουμε κάτι κι εμείς. Άρα ουσιαστικά, όντως, τότε θα διεθεί το θέμα γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον κάθε φορά απλά υποχωρούμε. Μήπως, δηλαδή, κάπου πρέπει να αποφασίσουμε στρατηγικά τι θέλουμε. Εάν κάθε φορά που η απέναντι πλευρά θα θέτει κάποια εμπόδια και εμείς θα λέμε όχι, όχι προς Θεού, θα ενδώσουμε γιατί πρέπει να επιβιώσουμε τις κατάστασεις όπως έχει διαμορφωθεί, τότε καλύτερα να μην πούμε στη διαπραγμάτευση. Που δεν είναι η θέση του κόμματος μου και δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς, έτσι. Απλά είναι η απάντηση στο συγκεκριμένο επιχείρημα. Και για το θέμα των συμφωνιών κορυφής και το ότι είχε να αποφασιστεί και αν δεν ήταν κοινά ανακοινωθέντα κτλ., νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολή ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε. Και επαναλαμβάνουμε ότι δεν ανέμενε κανένας μια συμφωνία κορυφής από έναν απλό κοινωνικό δείπνο. Αλλά σίγουρα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι με τα μικρά βήματα πρέπει να προχωρήσουμε και στα μεγάλα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξαναξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και να συζητούμε πάλι τα θέματα εσωτερικής πτυχής. Εφόσον άνοιξε το πλαίσιο της διεθνούς πτυχής, το θέμα των εγγυήσεων, να το προχωρήσουμε. Και να πω και κάτι ακόμη πιο εριστικό, να το πούμε, για να δώσω πάσα και του κ. Θεμιστοκλέους. Εάν επιτέλους θέλουμε να έχουμε τα κότσια να ανακοινήσουμε και εμείς λίγο τη διαδικασία, πρέπει να θέσουμε σε αμφισβήτηση τη σύμβαση των εγγύησεων. Έχουμε το παράδειγμα τώρα και με τον κακό τρόπο που έγινε η επίθεση προς τη Συρία χωρίς καμία ενημέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραβιάζοντας την συμφωνία εγκαθίδρυσης που ουσιαστικά απαιτεί τη χρήση των βάσεων μόνο όταν τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η Βρετανία. Άρα η επιθετική η εξόρμηση προς τη Συρία ήταν εντελώς εκτός πλαισίου. Θα έπρεπε και εμείς να ανακοινήσουμε λίγο τα πράγματα και να απαιτήσουμε επιτέλους ή να υπάρχει τέλος πάντων να κινούνται με βάση τη συμφωνία ή να ζητήσουμε έναν αναθεώρηση. Και το θέμα της συνθήκης εγγυήσεως είναι καιρό που πρέπει να ζητήσουμε έναν αναθεώρηση, δεδομένου ότι παραβιάστηκε και από τους τρεις εγγυητές της συγκεκριμένης συνθήκης. Η νομική όμως επιστήμη που λέει ότι οι βρετανικές βάσεις είναι κυρίαρχες. Το θέμα της και ό,τι θέλουν κάνουν. Μέσα στη συμφωνία εγκαθίδρυσης που είναι η συμφωνία που δημιουργήθηκαν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, υπάρχουν διάφορες πτυχές που έχουν παραβιαστεί κατά καιρούς. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και τη συγκυρία του Brexit. Εάν δεν έχουμε τα κότσα να απαιτήσουμε να υπάρξει κάποιο είδους δούνε και λαβίν στη διαδικασία, ή να πω και κάτι ακόμη πιο τρομερό. Γιατί δεν συζητούμε στα πλαίσια του τεράστιου ποσού που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Βρετανία, γιατί δεν ζητούν να υπάρξει ως αντάλλαγμα η παραχώρηση των βάσεων
για να είναι τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό στρατιωτικό χώρο, εφόσον μα έχουν μείνει αγκονοί με κάποιον τρόπο. Εξάλλου, να μην ξεχνούμε ότι υποτίθεται ότι το 2004 η Βρετανία ήταν διατεθειμένη να μοιράσει στο μισό την έκταση των βάσεων. Χωρίς να συζητώ το θέμα. Το θέμα είναι κάτι άλλο όμως. Ναι. Απλά υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να θέσουμε και εμείς κάποια πλαίσια και να αλλάξουμε τον πύχη. Φαίνεται και με τις εξελίξεις εδώ δίπλα. Εάν απλά θα περιμένουμε να βλέπουμε τι κίνηση κάνει η Τουρκία για να αποφασίσουμε πώς κινούμαστε εμείς, δεν βοηθούμε την υπόθεση μας. Η κυρία Άννα Ζανδή λέει εδώ, να παρακαλώ μεταφέρτε στο πάνελ σας. Κουραστήκαμε να σας ακούμε, λέει, να μας λέτε για τις 45.000 Τούρκους στρατιώτες, για τα σύνορα με την Τουρκία, για την προσάρτηση των κατοχημένων και δεν ξέρω κι εγώ για ποια άλλη κινδυνολογία. Τι είναι αυτό που θέλετε επιτέλους, να παραδοθούμε αμαχητοί? Γιατί δεν έχετε το θάρρος να πείτε την αλήθεια? Αυτά από την κυρία Άννα Ζανδή. Κύριε Θεμιστοκλέου, έρχομαι κοντά σας. Ο κύριος Χρήστος Φωτιάδης λέει εδώ, όταν ανοίξει το δόφραγμα στο παραλίμνη, τι θα γίνει με τις χιλιάδες τουρίστες που θα πηγαίνουν στα τουρκοκρατούμενα να τρώνε, να πίνουν, να διασκεδάζουν καζίνο, παραλίες και το βράδυ να έρχονται μόνο για να κοιμηθούν στις ελεύθερες περιοχές? Αυτό είναι υπέρ μας? Γιατί δεν βλέπουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις από τα δόφραγματα? Κύριε Θεμιστοκλέου. Θα ξεκινήσω από την Πάσαν, όπως είπε η αγαπητή Εφή προηγουμένως, στο θέμα των Βρετανικών βάσεων. Δεν θα, πλάτη μονολεκτικά θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα λέγα ότι η πρόσφατη πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στο θέμα της Συρίας είναι ίσως ο μοναδικός λόγος που θα μπορούσαμε να γύρουμε θέμα Βρετανικών βάσεων. Θα έλεγα ότι έχουμε πολύ περισσότερους και πολύ πιο κυπρογενείς λόγους να γύρουμε αυτό το θέμα. Μόνο και μόνο αν σκεφτούμε ότι η πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας είναι πάντοτε πάρα πολύ προκλητική σε όλα τα βήματα, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, εναντίον των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγνοώντας ξεκάθαρα ότι είμαστε ή θα είμαστε για ακόμη λίγα χρόνια μέλη και οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προωθεί τα συμφέροντα της Τουρκίας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πάω πίσω στο θέμα του πλαισίου Κουτέρες, γιατί ελέγχθηκαν κάποια πράγματα από τον κύριο Κουλάν, τα οποία πρέπει να τα σχολιάσω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σχολιαστούν. Το πλαίσιο Κουτέρες, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι περιέχει κάποια σίγουρα θετικά στοιχεία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το θεοποιήσουμε κιόλας. Ταυτόχρονα, το ίδιο πλαίσιο Κουτέρες περιέχει κάποια πάρα πολύ σημαντικά αρνητικά στοιχεία για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το οποιοδήποτε άλλο μορφώματος θα γίνει μετά τη λύση του Κυπριακού. Ας μην ξεχνάμε ότι το πλαίσιο Κουτέρες μιλά για παρακολούθηση της εφαρμογής λύσης από τις σημερινές εγκύτριες δυνάμεις. Ποιες είναι εγκύτριες δυνάμεις, κύριε Κουλά? Είναι η Τουρκία. Μία από αυτές είναι η Τουρκία και η δεύτερη είναι η Αγγλία. Δηλαδή θα επιτρέψουμε την παρακολούθηση της συμφωνίας λύσης να την ελέγχει η Τουρκία? Αν είναι ποτέ δυνατόν? Αυτό το πράγμα θεωρείτε εσείς ότι θα μας οδηγήσει σε ένα φυσιολογικό κράτος, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματείας έχει πει. Έχει πει ότι θα επιβλέπεται το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κράτους. Αυτό δεν μας δείχνει ότι κάποιοι θα επεμβαίνουν στα σουδεκάνους κράτους? Πέστε μου έναν οποιοδήποτε κράτος σε όλη την Ιφίλιο που το σύνταγμα του ελέγχεται από τον οποιοδήποτε. Από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από έναν κράτος, από οτιδήποτε. Δεν προβλέπει ημερομηνία τερματισμού του μηχανισμού στήριξης. Μπορεί αυτό το πράγμα να πει 5 χρόνια, 35 χρόνια. Κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί να είπε ο Γενικός Γραμματείας και να μίλησε για θέματα αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και μη παραμονής των εγγύσεων, αλλά όταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών του είπε κατάμουτρα ότι αυτό το πράγμα να το ξεχάσει, ο Γενικός Γραμματείας δεν είπε τίποτα. Ο Γενικός Γραμματείας δεν μίλησε. Κατάλληλα, μιλάμε για ένα φυσιολογικό κράτος. Αποφασίσουμε τελικά στο τέλος της ημέρας, θέλουμε ένα φυσιολογικό κράτος ή δεν θέλουμε? Σαφέστατα, ακόμη μια φορά θα το πω, το είπα και προηγουμένως, ότι η οποιαδήποτε λύση θα γίνει μέσω συνομιλιών. Δύσκολος, δύσβατος ο δρόμος, είπε ο φίλος ο Κώστας. Δεν διαφωνώ καθόλου.
είναι δύσκολος, είναι δύσβατος. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή είναι δύσκολος και δύσβατος, ότι θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, ότι θα παραδώσουμε στην Τουρκία οτιδήποτε αυτή θέλει για να προχωρήσουμε από εκεί πέρα. Θα κλείσω έτσι μόνο με δύο τοποθετήσεις όσον αφορά το θέμα των οδοφραγμάτων. Είχε μπει κάτι ο κύριος Φωτιάδης πριν από λίγο όσον αφορά τους τουρίστες κτλ. Συμφωνώ μαζί του. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και σήμερα. Δεν θα περιμένουμε να ανοίξουν νέα οδοφράγματα. Και θα έλεγα επιπρόσθετα ότι η διάνοιξη των οδοφραγμάτων ενδεχομένως να οδηγά και από αλλού στην εδραίωση, στην εμπέδωση στο μυαλό του οποιοδήποτε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά κράτη. Περνάμε από ένα. Εμείς το ονομάζουμε checkpoint. Ήδη υπάρχει, κύριε Θεμιστοκλέος, να λέμε τις αλήθειες. Τότε στην αντίληψη πολλών και Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, όπως θέλετε πέστε το, αυτό. Με το να ανοίξουμε κι άλλα διαφράγματα σημαίνει ότι εμπεδώνουμε κι άλλο αυτή την αντίληψη στις απόψεις, στις θέσεις, στον τρόπο που σκέφτεται ο κάθε Κύπριος. Mm-hmm. Και τελειώνω όσον αφορά το θέμα της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Αναφέρθηκε κάτι προηγουμένως από τον κύριο Μπουλάν για θέμα Μακαρίου, Τεχτάς κτλ. Νομίζω ότι είναι της πάσης γνωστό και ας συνεχίσουμε να λέμε και να φορτώνουμε στον Μακαρίνη τον Μακάριον ότι, στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον ότι αυτός είναι που συμφώνησε πρώτος τη Ζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία. Όχι, όχι, καμία σχέση είναι... και ούτε αυτό νομίζω να εννοούσαν. Ήταν περιφερειακή και λοιπά. Πολυπεριφερειακή ομοσπονδία μίλησε ο Μακάριος και ήταν η εσχάτη υποχώρηση η οποία θα μπορούσε να κάνει. Αυτό το θέμα της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας συμφωνήθηκε πολύ αργότερα επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου. Μάλιστα. Τουρίμο. Κύριε Κουλά, πώς απαντάτε και πώς ερμηνεύετε και εσείς αυτή τη δήλωση Ακχεντή ότι οι συνομιλίες δεν θα είναι ποτέ πια οι ίδιες, ξανά. Είναι ανησυχητικό. Είχα πει από την αρχή ότι φαίνεται να γίνονται νέες αξιώσεις ή να θέλουν να αλλάξει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί ο κύριος Ακχεντή. Έχω την εντύπωση ότι συνδέεται με εκείνα που είχαμε πει στην αρχή, δηλαδή για χρονοδιάγραμμα, για άλλου είδους πλαίσιο και ούτω καθεξής. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος όμως. Είναι όμως ανησυχητικό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ξέρετε, το να λέμε ότι η Τουρκία είναι αυτή που είναι, την έχουμε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ή τι μπορούμε να κάνουμε. Ή φταίει για όλα η τουρκική αδιαλαξία που φταίει χωρίς καμία αμφιβολία. Όμως κοιτάξτε, στη δική μου αντίληψη δεν μπορούμε να κοιμούμαστε ήσυχοι το βράδυ με την πατρίδα μας ημικατεχόμενη και να λέμε εντάξει, σιώ, φταίνε κάποιοι άλλοι. Φταίνε, αλλά εμείς οφείλουμε να αγωνιζόμαστε, οφείλουμε να κάνουμε όλα εκείνα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και είναι στα δικά μας χέρια, που δεν λέω ότι είναι πάρα πολλά, για να μπορέσουν να σπάσουν αυτή την τουρκική αδιαλαξία και να προχωρήσουμε στο επιθυμητό που είναι η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας. Θα διαφωνήσω ότι κάνουμε συνεχώς υποχωρήσεις. Είπα και προηγουμένως ότι ναι, στο παρελθόν φαίνεται ότι έγινε αυτό το πράγμα. Και κάθε επόμενο σχέδιο ήταν χειρότερο από το προηγούμενο. Τα τελευταία χρόνια και εκμεταλλευόμενοι θεωρώ και την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Αναστασιάδης όχι μόνο δεν αποδέχθη κάτι καινούριο που είχαν αποδεχθεί προηγούμενοι πρόεδροι, είχε γύρει και νέες αξιώσεις. Για παράδειγμα, η κατάργηση των εγγυήσεων, η κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων, η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, αλλά κυρίως τα δύο πρώτα, για τις εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα, που είναι αλλαγή των συνθήκων του 60 που φέρουν και την δική μας υπογραφή. Μα δεν είναι αυτό που και ας το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, μπορεί ο καθένας να κάνει και τη δική του ανάγνωση. Άκουσα ότι και στο πλαίσιο Γκουτέρες καταργεί την ανεξαρτησία το ένα το άλλο. Δεν θέλω καν να τα σχολιάσω από αυτά που είναι ερμηνείες ουσιαστικά. Όχι, αυτά τα οποία έχω πει, κύριε Μπουλά, γράφονται μέσα στο πλαίσιο Γκουτέρες. Δεν γράφει ότι καταργεί την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όταν σου ελέγχει κάποιο το ίδιο σύνταγμα, τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Το πλαίσιο Γκουτέρες λέει ότι δεν θα έχουν λόγο οι εγκύτριες δυνάμεις. Αυτό το πάμε. Το άλλο που είπα εγώ δεν το είπατε. Ποιο είπα. Ότι κάποιο ελέγχει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποιος. Και ότι την εφαρμογή της λύσης. Και ότι την εφαρμογή της λύσης που δεν θα είναι οι εγκύτριες δυνάμεις. Θα την επιβλέπουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Δεν θα είναι οι Τουρκοί. Διαβάστε το τότε ξανά. Διαβάστε το τότε ξανά. Το διάβασα πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω τώρα ότι η δική μας η πλευρά δεν έχει κάνει νέες υποχωρήσεις. Καταλάβετε το αυτό το πράγμα. Έχει εγείρει νέες αξιώσεις που στο παρελθόν ούτε διανοούμασταν ότι θα αλλάζαμε τη συνθήκη του 60 και να καταργηθούν οι εγκυήσεις. Ή τα επεμβατικά, τα όποια επεμβατικά δικαιώματα θεωρεί ότι η Τουρκία, θεωρούσε η Τουρκία ότι έχει. Θεωρώ ότι δεν πάμε για να... Ποιος το είπε αυτό το πράγμα, κάπου από τους ακροατές δηλαδή, λέει θα πάμε να παραδοθούμε μαχητή επειδή έχουμε τους κινδύνους της διχοτόμησης ή των τουρκικών στερεοθμάτων. Όχι, όχι. Θα πρέπει να διεκδικούμε όμως με τον σωστό τρόπο που δεν είναι ούτε με άτσαλες κινήσεις, ούτε με άτσαλο τρόπο στις διαπραγματεύσεις. Με λογική, με σύνεση, με επιχειρήματα. Λέχθηκε ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως επιτεύχθηκε με μια άτσαλη πολιτική, μήπως επιτεύχθηκε εκείνος ο εθνικός στόχος με το να λέμε στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατάμουτρα ό,τι να είναι. Δεν επιτεύχθη μέσα από μια σωστή και σοφή σταδιακή πορεία. Και τώρα, αν θέλουμε να έχουμε ενεργειακούς σχεδιασμούς, και θεωρώ και εγώ ότι θα έπρεπε το τι έκανε η Τουρκία πρόσφατα στην δική μας ΑΟΣ να μας προβληματίσει. Και εγώ εκείνες τις μέρες ένιωσα ο κόσμος να νιώθει και φόβο. Mm. Και να θεωρεί ότι μην πας και γίνει κάτι που θα μας οδηγήσει στην καταστροφή. Το ένιωσα αυτό το πράγμα. Με ρωτούσε συχνά ο κόσμος μήπως γίνει κάτι κακό. Και λέω ότι αυτός ο φόβος θα πλανάται πάντοτε πάνω από τα κεφάλια μας, εκτός αν καταφέρουμε να πετύχουμε μια σωστή λύση. Όχι αμαχητή, μια σωστή λύση. Αυτό διεκδικούμε που θα έχει τα εχέγγυα και για να εμπεδώνονται και να εμπεδωθούν οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Κύπρος να γίνει ένα φυσιολογικό κράτος και η Κύπρος να μην έχει εγκυητές και πάτρονους και να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά και φυσιολογικά όπως άλλα κράτη. Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό επιδιώκουμε από κοινού με τους Τουρκοκύπριους. Ναι. Και είναι αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και ήδη οι Τουρκοκύπροι που μας απογοητεύει και ο κύριος Ακκίντζη, μας απογοητεύει και η λυπή ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Πως αν θέλουν να ζήσουν μαζί μας ειρηνικά σε συνθήκες ευημερίες και να προκόψουμε μαζί, θα πρέπει να ξεχάσουν την Τουρκία. Δεν μπορούν να έχουν τα πλεονεκτήματα της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια στιγμή να θέλουν και την προστασία και τα θετικά και την όποια σχέση έχουν με την Τουρκία. Θα πρέπει εκεί να κοπεί πράγματι ο εφάλιος λόγος. Κύριε Κωστά. Επειδή η κυρία Ζαντίου ουσιαστικά αναφερόταν στο τι είχα πει προηγουμένως. Σε καμιά περίπτωση δεν είπε κανένας, αγαπητέ Δημήτρη, ότι θα πρέπει να παραδοθούμε αμαχητοί. Είπε επίσης ότι δεν πρέπει να κινδυνολογούν. Μα αυτά τα οποία λέμε είναι δυστυχώς η ομοίη πραγματικότητα. Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή είναι κινδυνολογία να λέμε ότι υπάρχουν 45.000 στρατεύματα απέναντι. Είναι κινδυνολογία να λέμε ότι υπάρχουν 200.000 έπικοι. Είναι κινδυνολογία να λέμε ότι αν αύριο προχωρήσει σε προσάρτηση ο Ερντογάν θα έχουμε 183 χιλιόμετρα σύνορα εντός εκτός εισαγωγικών μαζί με την Τουρκία. Είναι κινδυνολογία να λέμε ότι αν αύριο αυτός που όλοι αποκαλούν
σουλτάνο και απρόβλεπτο, ο οποίος μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός τα βάζει με όλους. Και κανένας δεν του λέει τίποτε. Τα βάζει και με τη Ρωσία. Τα βάλε με τη Ρωσία. Η Ρωσία τώρα δεν κάνει μαζί. Με αυτό πάμε και συζητάμε. Τι γίνεται τώρα. Του φτιάχνει το σταθμό στο Άκιου, του πουλάει 400. Επιστρέφουν οι τουρίστες. Ξέρετε ότι φέτος έχουμε κάψει, έχουμε μείωση στις αφήξεις από τη Ρωσία. Και φοβερή αύξηση στην Τουρκία. Αν επιστρέφουν όλοι πίσω. Τα βάζει με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα βάζει με τους Εγγλέζους, τα βάζει με τους Πάντες. Κανένας δεν του λέει όμως τίποτα. Ότι ρωτούμε μέχρι πότε θα τον ανέχονται. Δεν ξέρω, Δημήτρη, πότε θα τον ανέχονται, αλλά ανάφερε η κυρία Ζαντή ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Ο τόπος μας είναι μη κατεχόμενος. Μέρα με την ημέρα που περνά, αγαπητέ Δημήτρη, εδραιώνεται η κατοχή. Έκανα μια αναφορά προηγουμένως στο ζήτημα των περιουσιών. Ξέρετε πόσες περιουσίες έχουν ξεπουληθεί. Ξέρετε ότι τώρα οι Τουρκοκύπροι προσπαθούν μαζί με την Τουρκία να ενισχύσουν την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων των Περιουσιών με ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια για να ξεκινήσουν πάλι δυστυχώς οι Ελληνοκύπροι να πηγαίνουν. Διότι από τη μια εντάξει, κάποιοι οποίοι μπορεί να έχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά πάνε και πολλοί κόσμοι ο οποίος πάει και ξεπουλά τις περιουσίες του για ψίχουλα. Και επαναλαμβάνω και μου προηγουμένως. Η επιτροπή αυτή, αγαπητέ Δημήτρη, σύμφωνα με την περιβόητη απόφαση του ΕΔΑΔ, που εμείς κάποτε σκόμμα νελέα προοδοποιούσαμε ότι δεν πρέπει συνεχώς κάποιοι δικηγόροι στέρτερους να πας στο ΕΔΑΔ, στέρτερους να πας στο ΕΔΑΔ. Κάποτε θα έρχονταν μια απόφαση αρνητική. Ήρθε εκείνη η απόφαση. Η επιτροπή αυτή δεν ανήκει στο λεγόμενο, στο μόρφωμα των κατεχομένων, στο ψευδοκράτος. Ανήκει στην τουρκική κυβέρνηση. Και οι περιουσίες τους που πολλούνται ανήκουν πλέον στο τουρκικό κράτος. Τούτο με φέρνει, αγαπητέ Δημήτρη, στην αναφορά του άλλου τηλεθεατή μας για το ζήτημα των τουριστών στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Εγώ να συμφωνήσω με την Έφη ότι. Να ξεχούμε και νεότερες δηλώσεις. Ο Ναμί, ο λεγόμενος Υπουργός Ενέργειας και Οικονομίας των Κατεχομένων, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να ασκήσουν πιέσεις στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Λοιπόν, απλώς για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Εμείς ως κόμμα λέμε ξεκάθαρα ότι κάθε ρήγμα στο δίχως της κατοχής της δικοδόμησης, αγαπητέ Δημήτρη, είναι καλοδεχούμενο. Όποιος πάει, και εμείς πήγαμε πριν κάποιο χρονικό διάστημα με την Επιτροπή Άμυνας και έχουμε επισκεφθεί όλες τις ακριτικές κοινότητες της περιοχής του διαμερίσματος του πύργου Τηλιρίας. Όταν μιλήσεις με τους ανθρώπους πάνω, θα σου μεταφέρουν την απόγνωσή τους. Για παράδειγμα, για το οδόφραγμα των Κοκκίνων, το οποίο θα τους φέρνει στην Πάφο σε μισή ώρα. Και όλοι λίγο ακόμα, και θέλουν τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσο χρόνο θέλουν για να μπορέσουν να φτάσουν στην πόλη Χρυσοχούς. Όμως, επειδή ξέρεις, εγώ έχω κουραστεί ειλικρινά με την υποκρισία του κόσμου, όχι όλου του κόσμου, αλλά αρκετών, εγώ θέλω να ρωτήσω ευθαρσώς. Η πληρότητα των ξενοδοχείων των κατεχομένων ήταν από τουρίστες τώρα τελευταία. Είναι οι τουρίστες που πάνε και βάλουν λάστιχα στα αυτοκίνητά τους. Είναι οι τουρίστες που πάνε. Τώρα σας πω για καύσιμα. Είναι οι τουρίστες που πάνε και αγοράζουν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, αυτός είναι ο σκοπός προχτές φυτοφάρμακα που τα φέρνουμε ποτέ να ψεκάζουν τις φράουλες και ψαρεύουμε τα κοπελούθια μας. Είναι οι τουρίστες. Είναι οι τουρίστες που πάνε στα καζίνο. Είναι οι τουρίστες που κάνουν λάθος εμπόριο. Είναι οι τουρίστες που πάνε που πάνε. Επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως στο ζήτημα των καυσίμων. Και επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Εμπορίου και το θέμα των καυσίμων, τέλος πάντων, τρέχουμε εδώ και χρόνια. Έβγαλε προχτές ο Φιλελεύθερος σε ένα δημοσίευμα του φοβερές αποκαλύψεις. Ότι ολάκερες εταιρείες μεταφορών, ταξί, λεωφορεία, εμπορικές εταιρείες έχουν προσλάβει κόσμο, τον οποίο η δουλειά του είναι. Πιάνουν τα φορτηγά, τα pick-up, τα εμπορικά αυτοκίνητα γενικά. Και πάει στα κατεχόμενα, γεμώνουν τα αυτοκίνητα και έρχονται. Και προσέξτε να δείτε το. Τι έκοψε ο νους του Κυπραίου η εφευρετικότητά του. Έβαλα δεύτερον τεπόζιτο, τα γεμώνουν τζίνων, κάνουν επέμβαση πάνω στο Μετρηδί. Ας σε δει το ΤΟΜ, το Τμήμα Δικών Μεταφορών και Αστυνομία, πριν ότι μισό το τεπόζιτο. Να φαίνεται πάλι ύστερα μισό. Τούτα είμαστε εμείς που τα κάνουμε. Και ξέρεις, το να πάω τώρα εγώ. Ένα προσκύνημα στον Απόστολο Ανδρέα είναι τελικά να εντογεμώσα το υποζητό μου και χρειάζεται να βάλω καύσιμα να το καταλάβω. Αλλά να μου πιένουν πάλι κάποιοι
είτε ιδιώτες, είτε επιχειρηματίες, και που δαμένα κερδίσουμε να βγάλουμε λεφτά, τούτο το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, αρχόμαστε τώρα να κατηγορούμε τον τουρίστα, ο οποίος μπορεί να έρχεται που το, το νόμιμο αεροδρόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που η Λάρνακα. Και ας σου πω και κάτι άλλο. Επειδή στην Επιτροπή Εμπορίου, εν και Επιτροπή Τουρισμού, όταν συζητούμε τα ζητήματα του τουρισμού, ξέρετε πόσες φορές έγιναν αναφορές ότι τις εκδρομές τούτες τα κατεχόμενα και τα ξενοδοχεία στα κατεχόμενα των τουριστών που έρχονται από τη Λάρνακα, από την Πάφο, όχι από τον παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ξέρετε ποιες διοργανώνουν. Ελληνοκυπριακά, τουριστικά, γραφεία. Ναι. Και μια και ανάφερα την Τύμπου, δεν θέλει ο κόσμος να ξέρει τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή Συγκοινωνιών Εκκλησίες Συνεδρίες, το πόσες χιλιάδες Ελληνοκύπροι ταξιδεύουν από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Άρα το πρώτο που πρέπει να φοβόμαστε, αγαπητέ Δημήτρη, εν τον εαυτό μας, και ύστερα να ακούμαστε να φοβόμαστε και να λέμε, πάνε να πάει ο τουρίστας στις κατεχόμενες περιοχές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους και να μην είμαστε υποκρίτες. Να δούμε πρώτα απ' όλα εμείς το πρόσωπο μας τον καθρέφτη, να δούμε ακριβώς εμείς ήδη να που κάνουμε, και ύστερα να φοβόμαστε όταν ανοίξει ο δόφραγμα της Ζερίνιας ή το δόφραγμα αύριο της Αθιέρου που είναι διευκολύνει, που είναι περίκλειστη όλη η πόλη. Και δεν μπορεί να κινηθεί. Λοιπόν, Μάρκο, δώσε μου τηλεφιατές, διότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Η Κομισιόν εγκαλεί ωστόσο την Τουρκία για τη μη εκπλήρωση των κυπρογενών υποχρεώσεών της στην έκθεση προόδου για την ενταξιακή της πορεία. Ζητεί από την Τουρκία να δεσμευτεί κατηγορηματικά για καλές σχέσεις γειτονίας με βάση τις διεθνείς συμφωνίες και για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας ενδεχομένως στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε και πάλι σοβαρές ανησυχίες και παρότεινε την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή δράση εναντίον ενός κράτους μέλους ή πηγή τριβών ή πράξεων που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο. Είναι θετική εξέλιξη, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι με τα λόγια χτίζουν ανόγια και κατόγια. Βέβαια, οι αναφορές για τον ρόλο της Τουρκίας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον Κυπριακό κρατά εντελώς ίσες αποστάσεις. Ναι, αλλά το είχα πει στην αρχή, θυμάσαι. Και, να σας πω, το να αναφέρει στην έκθεση της ότι οι Κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας δεν υπάρχει ανταπόκριση και ότι πρέπει να επανέλθει κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να συζητούμε για την αναθεώρηση του τερωνιακού πλαισίου τη σύμβαση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία είναι, αν μη τι άλλο, υποκριτικό. Μάλιστα. Κυρία Γιώτα μου, νομίζω απάντησε ο κύριος Κώστα και μάλιστα παραστατικότατα. Αγαπητή Άννα, όλων παράπονων έχεις. Ό,τι στέλνεις μεταφέρω το. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Λευκοσία, Χρήστον. Βλέπω και το ρολόι, ωστόσο. Πλησιάζουμε στο τέλος. Κύριε Γιώργο, έτσι σύντομα παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, έκουσα στην αρχή της εκπομπής κάποιους κύριους εκεί φιλοξενούμενους σαν να αναφέρονται εις τον Τουρκοκύπριον ηγέτη. Mm-hmm. Λοιπόν, η επόμενη φορά που κάποιος θα αναφερθεί στον Τουρκοκύπριον ηγέτη, εγώ θα πάω στην αστυνομία και θα τον κατηγορήσω για προδοσία. Ναι, δεν ετέλειωσε ο πόλεμος του 1974. Όλοι οι πολιτικοί να το ξέρουν το πράγμα, διότι ξεχνούν το ή κάνουν πως το ξεχνούν. Είμαστε σε κεχηρία. Οποιοσδήποτε πάει, εσύ πάρε δώσε με τα κατεχόμενα, θεωρείται προδότη βάση τη νομοθεσία μα. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα είναι ανοχή και μη τήρηση του νόμου από του πρόεδρο και του βουλευτέ. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Ανδρέας Καρπασία. Κύριε Ανδρέα, γεια σου, κύριε Σουλή. Που τα Καρπάσια, γεια σα. Μάλιστα, εγώ είμαι ένα. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά και καλώς ήρθε οι καλεσμένοι σου που μιλούν τώρα εκεί στην τηλεόραση. Να είσαι καλά. Και το μόνο έχω δύο προβλήματα να πω. Το ένα είναι ότι γιατί εμείς τόσα χρόνια, κύριε Σούλη, είχαμε τις μεγάλες δυνάμεις, είχαμε και τους, δεν τους δεχόμαστε, τους σιώχναμε. Λοιπόν, τώρα που είμαστε εδώ γύρω-γύρω όλοι και μιλούμε ο ένας έτσι κατηγορά ο άλλος και κατηγορά ο άλλος. Τούν τα πράγματα, κύριε Σούλη, νομίζω. Ότι δεν είναι σωστά να τα ακούει ο κόσμος και κατηγορούν μέσα στην τηλεοράση. Ή αυτοί που τηλεφωνούν, κανένα ρησό, τάδε, οτάδε.
Εμείς το μόνο πράγμα που θέλω να σου πω, κύριε. Πρώτα το εσύ και μετά ο κύριος το δεύτερο του ΑΚΕΤ. Μιλήσα πολλά ωραία. Είναι πρέπει να έχουμε υπομονή, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ο πρόεδρος μας τρέχει πολύ σύμφωνα. Προσπαθά να κάνει μια λύση για όλους μας. Εμείς με τους Τουρκοκύπριους, κύριε Σούλη. Και πέρασαμε χρόνια μαζί, οι παππούδες μας. Τα χωριά μας, έρχονταν μαζί μας να πάμε στα χαρούθια, στις εσείες. Είμαστε φίλοι. Μετά αλλάξαν το 1994. Τον Ζηρό που είναι και η εισβολή, ποιος τον εφωνάξε τον Αιγέμιν για τίποτα. Άλλοι είχαμε αλλάξει. Δεν έκαμε η κυβέρνηση μας τώρα. Δυστυχώς όμως πρέπει. Κύριε Αντρέα, να ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαι με καταληκτικά σχόλια ουσιαστικά και σχόλια και επί των τηλεφωνικών. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, και πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Επιχειρήσαμε έτσι μια επισκόπηση, μια συζήτηση, μια αποτίμηση των όσων έγιναν, τουλάχιστον όσων έχουν γίνει γνωστά από το δείπνο ψες του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Ακιντζή και τις νέες αξιώσεις του κατοχικού ηγέτη, δυστυχώς κατ' επέκτηση αυτών της Τουρκίας. Ο πρόεδρος βέβαια είχε δηλώσει ξεκάθαρα σε δηλώσεις του ΨΕΣ μετά το δείπνο εκεί στο Προεδρικό ότι επανέλαβε, λέει, στον κύριο Ακιντζή και εγώ με τη σειρά μου αυτά που είχα πει από την αρχή, ότι δηλαδή δεν τίθεται θέμα συζήτησης, συνεκμετάλλευσης υδρογοναθράκων κλπ. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου 2 εβδομάδες ο πρόεδρος είχε πει και αύριο, λέει, είμαι διατεθειμένος να διορίσω Τουρκοκύπριο στην κυβέρνηση. Και άμα βρεθεί λύση, να υπάρξει, να πάρουν ό,τι αναλογεί στην τουρκοκυπριακή κοινότητα από τους υδρογονάνθρακες. Μας μένουν περίπου 15 λεπτά για να κλείσουμε. Δια 4, σας πέφτει λιγότερο από 4. Λοιπόν, αρχίζω από τον κύριο Θεμιστοκλέους και θα καταλήξω στον κύριο Κουλά ως καταληκτικό σχόλιο. Κύριε Θεμιστοκλέους. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι, όπως είχα ξεκινήσει, βρισκόμαστε σε μια πολύ πολύ κρίσιμη καμπή του κυπριακού προβλήματος. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα του ψεσινού δείπνου μας έχει αποδείξει εγώ μια φορά ότι το υφιστάμενο πολιτικό σκηνικό δεν είναι καθόλου όριμο για να μπορέσουν να επαναρχίσουν οι συνομιλίες και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η Τουρκία δείχνει ακόμη μια φορά ότι έχει άγριες, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, προθέσεις όσον αφορά το Κυπριακό. Έχει αποθρανθεί εντελώς. Καλούμαστε να διαμορφώσουμε τους δικούς μας εθνικούς στόχους. Αυτούς τους εθνικούς στόχους θα πρέπει να τους διαμορφώσουμε με σύνεση, μέσα από διάλογο των πολιτικών δυνάμεων, με ένα κοινό στόχο, τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι να αποδίδουμε ευθύνες ο ένας στον άλλο. Ουέ και αλίμονο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είχαμε καταθέσει και προεκλογικά και μετεκλογικά όμως την εισήγηση πρώτα στον λαό και μετά στον ίδιο το πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει, έχει οριμάσει πλέον ο χρόνος πιστεύουμε, για να συγκληθεί και να δημιουργηθεί ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στην Κύπρο. Το συγκήθηκε ο κύριος Ζηλίκας, ωστόσο, πριν 2 εβδομάδες στη συνάντηση κατηδίαν και ο πρόεδρος είπε ότι θα το δει, το είδε μάλλον θετικά. Αναμένουμε να δούμε, είχατε καμία εξέλιξη. Μας το είχε πει ο πρόεδρος προεκλογικά, θα έλεγα, ότι το σκεφτόταν, ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή άποψη. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί με τον πρόεδρο για να δούμε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι υπήρχαν κάποιες άλλες προτεραιότητες για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ελπίζουμε όμως ότι όντως θα το υλοποιήσει αυτό το πράγμα. Είναι σε εξέλιξη, σημειώστε, η συνάντησή του με την Τερέζα Μέι.
Δεν υπάρχει κάτι όμως να προσμετάδωση αυτή να... την ώρα. Ναι, ναι. Σε αυτό το συμβούλιο θα μπορούμε να, διαμορφώνουμε και εθνική στρατηγική όσον αφορά το θέμα του Κυπριακού, αλλά και εθνική στρατηγική σε θέματα, σε θέματα του φυσικού πλούτου, των ενεργειακών θεμάτων. Ένα λεπτό και κλείνουμε. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει νομίζω να τα δούμε αρκετά σοβαρά. Θα πρέπει να δούμε τις ατέλειες τις οποίες έχουν οι οποιασδήποτε προτάσεις λύσεις μπαίνουν πάνω στο τραπέζι. Θα πρέπει να γίνουμε όντως διεκδικητικοί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με το να συζητήσουμε την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού προβλήματος πριν συνεχίσουμε την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού προβλήματος και πάνω απ' όλα σε οποιαδήποτε νέα προσπάθεια ξεκινήσει θα πρέπει να υπάρχουν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και να γίνει προεργασία αρκετά σοβαρά. Χωρίς μια τέτοια προεργασία και πάλι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε στο Κράσ Μοντανά. Κυρία Ξάνθου. Ο κόσμος όντως σοβαρέθηκε να μας ακούει να λέμε τα ίδια. Ίσως το σχολιάσει κάποιος από τους τηλεθεατές προηγουμένως. Είμαι και τηλεθεατές και όλοι μας λέμε τα ίδια. Ναι, γιατί ακούν να παραλαμβάνουμε τα ίδια παραμύθια κτλ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ποιες είναι οι βασικές αρχές σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε δίκιο και είναι και σημαντικό να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Εγώ το ακριβώς. Θα πάρει χρόνο εφόσον προσπαθούμε να αποφύγουμε την ένοπλη σύραξη και εφόσον προσπαθούμε να αποφύγουμε να καταλήξουμε μια περιοχή όπως άλλες διαφιλονικούμενες περιοχές του πλανήτη, όπου ουσιαστικά δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες τέλος πάντων για διαβίωση. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, έστω με τα στραβά μας και τα ανάποδα μας, καταφέραμε να διατηρήσουμε το νησί μας να έχει έστω αυτόν τον status quo αυτή τη στιγμή. Εάν όμως δεν θέλουμε και de facto διχοτόμηση, πρέπει να επιμένουμε πάνω στις βασικές αρχές μας και πάνω στο τι πλαίσιο θέλουμε για τελική λύση. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε άλλα 20 χρόνια για να μπορέσει να πιστεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα ότι πρέπει να επιβιώσουμε ως ανεξάρτητο νησί, μια ανεξάρτητη οντότητα που δεν εξαρτάται ούτε από Τουρκία ούτε από Ελλάδα, ας μας πάρει άλλα 20 χρόνια. Εγώ εύχομαι η λύση να γίνει αύριο όμως. Και αν θέλουμε όντως όλη τη λύση να γίνει αύριο, τότε πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις. Πρέπει να δούμε επαναδραστηριοποίηση τεχνικών επιτροπών για να μπορούν να συγκεράσουν και να ετοιμάσουν τα κείμενα τους. Πρέπει να δούμε ένα συμβούλιο ανοικοδόμησης, το οποίο δεν θα βλέπει απλά το ιδεατόν παράδειγμα του τι θα γίνει όταν θα ξαναφτιάξω την αμόχωστον ή την νεκρή ζώνη στη Λευκοσία, αλλά θα δει το πώς ανοικοδομώ ένα ομοσπονδιακό σύστημα, τα πρακτικά θέματα που αφορούν τα τεχνικά για το πώς θα λειτουργήσει ένα κράτος το οποίο θα επανέλθει στο να είναι δίγλωσσο και θα πρέπει να διαχειριστεί μια κρατική υπηρεσία σε ομοσπονδιακών επίπεδων και σε επίπεδων κρατηδίων. Θέλουμε να είμαστε υπέρ μιας λύσης, ας είμαστε και proactive, όπως λέμε στα αγγλικά, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις προεργασίες, να δείξουμε όντως έμπρακτα ότι μιλούμε για λύση του Κυπριακού, για ενωμένο νησί, ότι το όραμα για μας είναι μια πραγματικότητα. Και θα δούμε, πιστεύω, και αλλαγή και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τώρα, έναν τελευταίο, επειδή κάνατε ένα σχόλιο για τα σχόλια του Ναμί και γενικότερα για τη στάση του Ακιντζή. Όλοι γνωρίζουν ότι άρχισαν να σκληρώνουν τη στάση του, γιατί ήρθε η δική του σειρά για τις δικές τους ψευδοεκλογές. Εάν δεν εκμεταλλευτούμε αυτές τις διαδικασίες για να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, δεν υπάρχει ελπίδα για ενωμένο νησί. Απλά θα διαιωνίσουμε αυτή τη διαδικασία για να προσπαθούμε να μην χάσουμε και αυτά που μας έχουν μείνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ξάνθου. Ολοκληρώσατε σε πιο νωρίς από το χώρο σας. Παραχωρώ στα μεγαλύτερα κόμματα. Πολύ σύντομα. Δημήτρη, επαναλαμβάνω ότι για να γίνει μια σοβαρή και ολοκληρωμένη εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής συνάντησης πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα και ενημέρωση σε επίπεδο αρχηγών. Επαναλαμβάνω επίσης ότι έχουν ιστορική ευθύνη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Ακιντζή να αδράξουν την ευκαιρία να εναρμονιστούν με τη γραμμή που χαρακτηρίζει την Γενική Γραμμή των ΗΠΑ και να οθήσουν τα πράγματα έτσι ώστε να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, να σταματήσει το αδίκησο. Το αδίκησο δυστυχώς μας οδηγεί στη συνέχιση του status quo, μας οδηγεί δυστυχώς αυτή η κατάσταση στην διχοτόμηση. Εμείς θέλουμε λύση, εμείς καιγόμαστε για λύση, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολος ο δρόμος, αλλά δεν υπάρχει και άλλος δρόμος από τις διαπραγματεύσεις. Αν θέλουμε πραγματικά να επανενώσουμε τον τόπο και τον λαό μας, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας πρωτίστως, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Είναι δύσκολο το εγχείρημα γιατί έχουμε μια απίστευτη τουρκική προκλητικότητα. Έχουμε δυστυχώς μια αρνητικότατη στάση εκ μέρους της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Αλλά θέλω να τονίσω και να κλείσω με αυτό κάτι. Το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές στα κατεχόμενα, αγαπητέ Δημήτρη, απλών τουρκοκύπριων, κάποιων τουρκοκυπριακών κομμάτων που θέλουν τη λύση και παλεύουν υπάρχουν, για τη λύση. Αλλά ποιος τους ακούει πια δυστυχώς. Θέλω επίσης να πω ότι πολλές φορές γίνονται και εκδηλώσεις στα κατεχόμενα από χιλιάδες συμπατριώτες μας τουρκοκύπριους, όπως πρόσφατα αυτό που έγινε για καταδίκη των γεγονότων στην εφημερίδα Αφρίκα, που τόλμησαν χιλιάδες τουρκοκύπριοι να βγουν στον δρόμο και να φωνάξουν ενάντια στην Τουρκία, ενάντια στον Ερντογάν. Εμείς θέλουμε λύση, Δημήτρη, και εμείς πρέπει να παλεύουμε για να ελευθερώσουμε τον τόπο μας, να γλιτώσει ο τόπος μας και από έπικους και από στρατεύματα. Όχι με την οποιαδήποτε λύση, όχι με χρονοδιαγράμματα σφιχτικά, αλλά επαναλαμβάνω μια λύση που θα είναι όσο το δυνατόν δίκαιη, σωστή, για να αντέξει σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Κύριε Κουλά, κλείνουμε μαζί σας. Από το δείπνο, με τα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον από τις δημόσιες δηλώσεις, θα πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, δηλαδή το ότι έγινε η συνάντηση, το ότι δεν υπάρχει ένσταση να διοριστεί ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα. Ούτε ανέμενε ότι αμέσως θα επανάρχισαν οι συνομιλίες, αλλά ωστόσο μπαίνουμε στην διερεύνηση του πεδίου κατά πόσο θα ξεκινήσουν και υπό ποιες διαδικασίες. Εμείς οφείλουμε σε όλα τα επίπεδα να πολιτευόμεθα σωστά, με σύνεση και με σοφία. Πολλές φορές λέω πως είμαστε όντως δεν είμαστε ο ισχυρός παίχτης στην περιοχή, είναι η Τουρκία, αλλά και μικρές ομάδες όταν παίξουν έξυπνα μπορούν να κερδίσουν τις μεγάλες. Δεν μπαίνουν όμως στο γήπεδο και παίζουν ακριβώς το παιχνίδι του αντιπάλου. Και οι δεν μικροί, παίζουν και οι μικροί φορμίζουν να έχουν ισχυρούς συμμάχους. Ας το πω έτσι. Και ασφαλέστατα χτίζουμε συμμαχίες και όταν λέω να πολιτευόμεθα σωστά σε όλα τα επίπεδα και αμυντικές συμμαχίες. Και λέμε ακριβώς μπορούμε να χτίσουμε συμμαχίες και ενεργειακές και αμυντικές και με τις γείτονες χώρες, να εκμεταλλευτούμε το στάτους που έχουμε σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την όποια δύναμη μας δίνει αυτό και γνωρίζοντας και τους περιορισμούς που έχει ταυτόχρονα. Για να μην χειρότερα αν δεν ανήκαμε. Ασφαλώς, ασφαλώς. Γνωρίζοντας και τους περιορισμούς, λέω, πως δεν θα σε στηρίξουν και πολεμικά, για παράδειγμα. Ας το γνωρίζουμε αυτό, αλλά η όποια στήριξη και αυτή είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Έτσι είμαστε ωφέλιμοι και υπηρετούμε το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου μας. Είμαστε πράγματι σε κομβικό σημείο για το εθνικό μας πρόβλημα. Και θέλω να πω κάτι που ουσιαστικά προσπαθούσε να πει και ο συντοπίτης μου, ο κύριος Ανδρέας, αν θυμάμαι καλά. Πως ο πρόεδρος προσπαθεί, αγωνίζεται. Κάνουμε όλα αυτά τα οποία μπορούμε και είναι στο χέρι μας να κάνουμε. Και θα πρέπει και εμείς, οι πολιτικές δυνάμεις, να βρούμε εκείνον το πεδίο συνεννόησης, να στηρίξουμε τον πρόεδρο με εισηγήσεις, με σκέψεις, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε ακόμα και τις διαφωνίες μας. Γιατί η εθνική υπόθεση είναι πάνω απ' όλα. Και με αυτό ουσιαστικά θα ήθελα να κλείσω. Πως αν έχει περιεχόμενο η έννοια αυτή, η πολυταλαιπωρημένη μέχρι σήμερα έννοια της ενότητας, έχει σήμερα. Έχει σήμερα. Δεν πιστεύω, το λέω ευθασώς, ότι θα μπορούμε να συζητάμε για λύση, όπως νομίζουμε και όπως ξέρουμε, μετά από 20 ή 15 ή 5 ή 25 χρόνια. Είμαστε σε κομβικό σημείο και είναι η ώρα να αναλύσουμε ψύχρεμα τα δεδομένα. Μάλιστα. Κύριε, κυρία μου, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί Θεού Θέροντος αύριο στις 5, όπως και κάθε μέρα, και προσπαθώντας να βγάζουμε όσους περισσότερους και από εσάς τηλεθεατές να ερωτάτε, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, αλλά να λέτε και την άποψή σας, ή τηλεφωνικός ή γραπτός. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις της μέρας και για το ψεσινό δείπνο.
με τον Κωνσταντίνο Αθανασίου και την Κωνσταντίνα Ρούσα. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια.